Και τώρα, στη Σέντρα. Κάθε μέρα, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, στις 12 το μεσημέρι, ο Γιώργος Μπούζος στο ραντεβού σας με την αθλητική ενημέρωση και ο Κυριάκος Τωμαίδης. Έχουμε εξελίξεις με το θέμα του αθλητικού νόμου. Στείνουν την αθλητική ενημέρωση στη Σέντρα και παίζουν man to man με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων, τους δράστες του παρασκηνίου. Στη Σέντρα. Αποκαλυπτικές συνεντεύξεις, αποκλειστικά ρεπορτάζ. Στη Σέντρα, για να ενημερώνετε και τους άλλους. Αναλαμβάνω, Παναγιώτης Μανεμβασιώτης ήρθε χθες στη Θεσσαλονίκη, μίλησε με τον Ευγενίου, έδωσαν τα χέρια, του έγινε υποδοχή εδώ στο Ιβανόφιο, υποσχέθηκε να κάνει ξανά τον Ηρακλή μεγάλο. Θα τα καταφέρει, ναι ή όχι? Ένα λεπτό το μικρόφωνο να μας πει δύο λόγια αυτός. Καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πολύ. Παιδιά, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την υποδοχή. Είναι λίγο πρόωρη. Δεν χρειαζόταν να γίνει αυτό σήμερα. Έπρεπε να τελειώσουν τα τυπικά που απομένουν και αμέσως μετά θα δώσω μια συνέντευξη τύπου στην οποία θα παρουσιάσω ό,τι έχουμε κάνει, όλα τα θέματα του Ηρακλή και σε ποια κατεύθυνση προτιθέμεθα να πάμε. Αυτό το οποίο θέλω να σας πω εσάς σήμερα, καταρχήν πρώτα να σας ευχαριστήσω, έτσι που κάνετε τον κόμπο και έρθατε εδώ. Θέλω να σας πω... Λοιπόν, όλες τις δηλώσεις μου Μονεβασιώτη σε λίγο. Το γκάλωπ για σας είναι εκεί, στο Instagram, στα stories του Μετρόπολης 955. Ο Μονεβασιώτης είναι εδώ. Το ερώτημα είναι, μπορεί να κάνει τον Ηρακλή ξανά μεγάλο, ναι ή όχι? Πάντως ο κόσμος του Ηρακλή είναι γεμάτος ενθουσιασμό. Το έδειξε χθες με την υποδοχή στο Μονεβασιώτη. Λοιπόν, αυτό είναι το σύνθημα του Ηρακλή. Έχουμε όμως και το πανηγυρικό χθες με την υποδοχή από τους φίλους του Ηρακλή. Προχωράμε. Θα πάμε στον ΠΑΟΚ. Θα σας δώσω σε λίγο, Γιώργος Καστάνης, όλα τα νέα, τα τελευταία νέα από το μεταγραφικό μέτωπο του ΠΑΟΚ. Θα το ξαναπώ, το είπα και χθες, ο ΠΑΟΚ πρέπει να βιαστεί. 1 Ιουλίου φεύγει η ομάδα προετοιμασία, το δήλωσε και η Βιερίνια εδώ στην εκπομπή με Νίκο Κουλιανό, Κωστή Ραπτόπουλο. Όλοι οι παίκτες θα πρέπει να είναι στη διάθεση του Ρασβάν Λουτσέσκου. MVP της χρονιάς, όπως ψήφισε, αποφάσισε η ετοιμιγορία των φίλων του ΠΑΟΚ, Ζίβκοβιτς. Κάνει την κίνηση ο Κωνσταντέλιας, Τάισον, πατάει περιοχή, Κωνσταντέλιας γυρίζει, ανάμεσα σε τρεις, ωραία, σουτ μακρινό, rebound, μόρ! Ο Άντρια, ο Ζίβκοβιτς, ζήλε γκολ, παγώνει πάλι το SC Bank Arena, φίλες και φίλοι, ο ΠΑΟΚ είναι εφτάψυχος, ο ΠΑΟΚ είναι δυνατός, ο ΠΑΟΚ είναι και σήμερα η καλοκουρδισμένη ομάδα του Ρασβάν Λουτσέσκου, το σουτ το δυνατό, το rebound από τον Ζίβκοβιτς, Άιντραχτ ΠΑΟΚ 1-2, σιωπή στην Deutsche Bank Arena. Λοιπόν, το ρεπορτάζ για τον ΠΑΟΚ σε λίγο από τον Γιώργο Καστάνη με όλα τα τελευταία νέα. Μία αποκάλυψη σε λίγο από τον Κυριάκο Θωμαίδη. Ο Δημήτρης Μελισανίδης σήμερα δεν είναι αυτός που ξέρατε ή γνωρίζαμε. Τι ανησυχία να υπάρχει? Τρελαθούμε τελείως? Στους Μαουμάου. Η ΑΕΚ μπήκε μέσα να παίξει μπάλα και μπήκαν και το διακόψαν. Μόνο Μαουμάου. Άμα είναι ανθρωποφάγη και Μαουμάου, ας τολμήσουμε. Ο κύριος Λευτέρης Αυγενάκης μας αποχαιρετά. Εδώ δεν κατάφεραν να τον διώξουν οι Έλληνες φύλαθροι. Φαίνεται όμως ότι τον διώχνουν οι αγρότες. Να συναντηθούμε. Και να τα βρείτε. Παρακαλώ και γραπτή, προσέξτε. Υπάρχει και γραπτό αίτημα των προθέσεών μας και θέλουμε να γίνει αυτή η συνάντηση άμεσα για να τρέξουν οι διαδικασίες. Και παρεπτόντως, όταν και ο κύριος Σαββίδης έχει σχετικές τιμωρίες. Όμως αυτό το αφήνουμε σε δεύτερη μοίρα. Τι εννοείτε? Για την παρουσία του στους αθλητικούς χώρους.
Αυτό τι σχέση έχει με τον Καφταζόγλου και τον Γιώργο? Κανένα. Ακριβώς. Κανένα. Την λέγατε νωρίτερα γιατί συναντήσεις με τον Τάδε με τον Δίνα. Δεν κατάλαβα γιατί το είπατε τώρα. Δεν κατάλαβα. Το λέω που το πετάξατε μέσα δεν το κατάλαβα. Ότι ο Τάδε με τον Δίνα συναντιέσαι με αυτόν με τον άλλο, ναι, διότι να κάνει υπηρεσίες γλώσσης. Ναι. Δεν καταλάβατε. Έχω θεσμική υποχρέωση να συναντήσω τον κύριο Σαββίδη και το κάνω. Αυτό σας λέω. Να σας πω κάτι. Τώρα πάλι θα βρεθείτε μπλεγμένος. Γιατί πάτε να εξισώσετε δύο πράγματα. Θα βρεθείτε μπλεγμένος πάλι τώρα. Αφήστε το αδικημένο. Μα δεν σας το λέω εγώ. Σας λέω, κάνω μια εκτίμηση. Έχω θεσμική υποχρέωση να συναντηθώ με τον πρόεδρο της ΠΑΕΠΑΟΚ. Ναι. Και θα το κάνω. Ναι. Και θα συνεργαστώ. Ναι. Είμαι σαφής. Σαφέστατος. Σαφέστατος. Εγώ όμως. Μισό λεπτό, κύριε Αυγενάκη. Μισό. Θέλουμε να βοηθήσουμε την ΠΑΕΠΑΟΚ. Ναι. Θα το κάνουμε. Ναι. Θέλετε να συναντηθείτε βεβαίως. Πότε. Θέλετε και σήμερα και αύριο και τη Δευτέρα και την Τρίτη. Ναι. Να εξισώσω ο Καρά Παπασαββίδη. Όχι, λέω εγώ. Γιατί έχουμε έναν συστηματικά που πυροδοτεί. Θα βρεθείτε μπλεγμένος με την εξίσωση που κάνατε Καρά Παπασαββίδη. Σας προειδοποιώ. Όχι. Εσείς κάνατε. Δεν καταλάβατε. Λοιπόν, αυτός είναι Αυγενάκης. Δεν κατάφερε να τον διώξουν οι Έλληνες φύλαθλοι. Τον διώχνουν οι αγρότες. Και προσέξτε το ρεπορτάζ των Κυριάκο Θωμαίδη σε λίγο. Θα θυμάστε προχθές η αποκάλυψη μέσα από τη Διάβγεια. Ο Αυγενάκης από το Υπουργείο έδωσε 1.000.000 και περίπου 200.000 ευρώ, 1.200.000 για καφέδες στους αγρότες. Φαίνεται ότι ο καφές ήταν πικρός που κέρασε. 1.200.000 από τον Αυγενάκη στους αγρότες. Το Euro ξεκινάει αύριο, έχουμε μία καινοτομία εδώ, καθώς πλέον από εδώ και πέρα οι Έλληνες, οι αποφάσεις των διαιτητών μετά το VAR θα κοινοποιούνται στους θεατές μέσα από τα Matrix του γηπέδου, γραπτός. Οπότε ο θεατής θα ξέρει πώς και γιατί ο διαιτής παίρνει αυτή την απόφαση. Η διαφάνεια στις αποφάσεις των διαιτητών από αυτό το Euro, η αυλαία ανοίγει αύριο. Λοιπόν, έχουμε και άλλα θέματα. Έχουμε Άρη, θα πάμε στην Ξάνθη. Έχουμε πολλά τηλεφωνήματα από γονείς μαθητών οι οποίοι έδωσαν φυσική. Τα θέματα υπάρχουν καταγγελίες ότι ήταν εξωφρενικά και δύσκολα. Ο καύσωνας, μεγάλος βαθμός δυσκολίας. Ατελείωτες ώρες που δεν έφταναν ακόμα και στους αρίστους να ολοκληρώσουν το γράψιμο. Λοιπόν, να τα αφήσω λίγο αυτά. Πάμε να αναζητήσουμε λίγη δροσιά. Λίγη δροσιά, τόση. Πάμε σε μια λίμνη. Πάμε λίμνη για λίγη δροσιά. Πάμε Καστοριά, στον κύριο Γιώργο Παράσχο. Εκτός, Γιώργο, αν μας πεις ότι βρέχει εκεί, τι κάνεις, καλησπέρα. Όντως, πέσαμε μέσα, γιατί και ο συνεργάτης όταν με πήρε, ναι, τον είπε ότι ο καιρός εδώ δεν είναι καλός. Πράγμα. Εδώ βρέχει, ναι, κατά διαστήματα και μάλιστα έχει και πολύ αέρα. Βρέχει. Άρα δεν έχουμε καμιά σχέση με την υπόλοιπη. Γιώργο, ετοίμασε το ίντερνετ καφέ του Γιώργου εκεί. Ξεκινάμε μετά το τέλος εκπομπής. Όλοι ερχόμαστε Καστοριά. Για λίγη δροσιά. Θα σου φιλοξενήσουμε. για λίγη δροσιά όλη στη λίμνη. Γιώργο, τι κάνεις, ναι. Πώς είσαι? Καλά, δόξα Θεώ, καλά, μια χαρά. Χαλαρώνεις εκεί? Εντάξει, μόνιμα χαλαρώνω. Τώρα εδώ και 2 χρόνια χαλαρώνω. Χαλαρώνεις. Και τα αποφάσισαμε να χαλαρώσουμε, να δούμε. Να δούμε λοιπόν. Λοιπόν, Μονεμβασιώτης ήρθε στον Ηρακλή. Εσύ πότε έρχεσαι? Εντάξει, εμένα μου απασχολούν και άλλα πράγματα. Δεν είναι μόνο τώρα. Εντάξει, εγώ στον Ηρακλή, κοίταξε. Ήταν πολύ δύσκολο πάλι να ξαναρχίσω για 2 χρόνια. Ό,τι όπως έχω, ας πούμε, τώρα λίγο πολύ ηρεμήσει. Ναι. Αλλά εγώ, εντάξει, με το Ηρακλή μπορεί να πέρασα 2 φορές. Mm-hmm. Αλλά ήμουν πολύ ευχαριστημένος. Άσχετα τη δεύτερη χρονιά, ας πούμε. Εκεί κάναμε τα δύνατα δυνατά να σωθεί εκείνη η ομάδα. Mm-hmm. Και τελικά τη ρίξανε στα χαρτιά, μα θυμάσαι τότε. Βέβαια. Σώθηκε η Τρίπολη. Σκάνδαλο. Ηρακλής, σκάνδαλο. Το μεγαλύτερο σκάνδαλο, κατάλαβες. Σκάνδαλο. Η συμπάθειά μου είναι δεδομένη εκεί και πραγματικά πέρασε και καλά σου. Μπορεί αλλά να... η πίκρα ήταν εκείνη, ας πούμε, που έπεσε η ομάδα χωρίς να το καταλάβουμε. Ναι. Δεν για ποιους λόγους. Μπορεί να τριτώσει το καλό. Δεν ξέρω. Με απασχολούν κάποια προβλήματα οικογενειακά, κυρίως, Γιώργο. Εκείνη που με προβληματίζει, κατάλαβες. Ναι. Αλλιώς, εντάξει, δεν θα έχει κανένα διασμό, ας πούμε, για να γυρίσω. Να αναλάβεις τον Ηρακλή. Άσχετα με την κατηγορία σου. Ναι. Άρα θα ερχόσουν ανεξάρτητα της κατηγορίας και β' Εθνική, ο Παράσχος θα ερχόταν στον Ηρακλή. Έτσι. Αυτό δείχνει... Δεν πήγαινα πουθενά άλλο, αλλά στον Ηρακλή θα ερχόμουν. Μπορεί να αλλάξει κάτι? Ή θεωρείς ότι τα οικογενειακά προβλήματα που έχεις και αυτά που λες... Αν βρω κάποιες λύσεις, ας πούμε, θα προσπαθήσω να βρω κάποιες λύσεις. Αν μπορέσουμε, ας πούμε, και κουμπώσουν αυτές οι λύσεις επάνω στο πρόβλημα που έχω. Ναι.
Μάλιστα. Για το Μονεβασιώτη τι άποψη έχεις, Γιώργο? Εντάξει, καταρχήν, εντάξει, είναι ένας οικονομικός παράγοντας τεράστιος. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα έχει ορισμένα προβληματάκια, εντάξει, που είχαμε... προβληματάκια ποιος δεν έχει, όλοι έχουμε. Ναι, είχαμε πολλά προβλήματα, ας πούμε, και στη μεταξύ μας σχέση, ναι, αλλά τα βρίσκαμε, από εδώ και από εκεί τα βρίσκαμε. Ναι. Αλλά αυτό που μπορώ να πω ότι είναι φερέκιους, ειδικότερα στα οικονομικά. Α. Προβλήματα που έχουν, πιστεύω τώρα, στη Β' Εθνική, ναι, οι περισσότερες ομάδες, το 90% έχουν τεράστια οικονομικά προβλήματα. Ναι. Με αυτό να, τουλάχιστον σε αυτό που μπορείς, ας πούμε, να το ξεχωρίσει, είναι στο λόγο του. Ότι άμα σε πει κάτι θα το κάνει. Είναι 5 το μηνός να σε πληρώσει, δεν υπάρχει περίπτωση να πάει 6. Αυτό είναι πολύ σημαντικό όμως. Αυτό είναι το σημαντικότερο, Γιώργο. Να πάρεις τα λεφτά σου, γιατί τα κανόνια πέφτουν. Κοίταξε, και ειδικότερα σε αυτή την κατηγορία που έχει τεράστια προβλήματα. Mm-hmm. Και αν γίνει και ένα πρωτάθλημα, τελικά αν γίνει με 20 ομάδες και για όλη την Ελλάδα, οι περισσότερες ομάδες θα έχουν τεράστια οικονομικά προβλήματα. Mm-hmm. Μπορεί ο Μονεβασιώτης να κάνει τον Ηρακλή μεγάλο ξανά? Τι λες, το έχουμε και ερώτημα στον Γκάλο. Πιστεύω ναι, πιστεύω ναι. Γιατί εντάξει, καταλάβει αυτό σκέστο και που έρχεται, mm-hmm, και το όνομα που διαθέτει αυτή η ομάδα. Mm-hmm. Αλλά πιστεύω και επειδή θέλει και επαγγελματικά, ας πούμε, να ανοιχτεί πολύ στην Βόρεια Ελλάδα, γιατί δεν έχει κάτι ιδιαίτερο. Γι' αυτό και ο Ηρακλής είναι τυχερός, ας πούμε, σε περίπτωση που αναλάβει 100% ο Μονεβασιώτης. Μπράβο. Άρα θα συνεργαζόσουν ευχάριστα μαζί του, απλά να, να ρυθμίσεις τα θέματα. Θα τον περιόριζε σε κάποια θέματα. Τον περιόριζε. Περιορίζει ο Μονεβασιώτης. Αυτός είναι απρόβλεπτος. Είναι τάβρος ένα αλλοπολείο. Εντάξει. Πιστεύω υπάρχει ένα σεβασμός απέναντι στο πρόσωπό μου και νομίζω ότι... Γιώργο, πότε πιστεύεις ότι θα το ξέρεις το αν μπορείς ή δεν μπορείς? Εντάξει, μέχρι τέλος του μήνα πιστεύω να αποφασίσω. Μάλιστα. Εγώ ειλικρινά σου λέω από καρδιά σου, εύχομαι το καλύτερο δυνατό. Εύχομαι το καλύτερο δυνατό. Πες μου και τι περιμένεις, Γιώργο μου, για το Euro που έρχεται. Θα δεις τα παιχνίδια, θα στηθείς μπροστά στην Ελλάδα. Δεν θα γλιτώσει κανένα παιχνίδι. Κανένα δεν γλιτώνει. Κανένα. Κανένα. Θα δούμε όλα. Ποιο θα το σηκώσει, με ρωτάνε εδώ, ρώτησε τον κύριο Παράσχο, ποιο θα σηκώσει την κούπα του Euro. Κοίταξε, τώρα είναι ομάδες πολύ καλές, τώρα τι να πω, είναι ομαδάρες οι περισσότερες. Mm-hmm. Αλλά εγώ θα βάλω την Πορτογαλία, mm-hmm, μια ομάδα, και σαν δεύτερη, ας πούμε, δύο ομάδες που πιστεύω ότι μπορεί να φτάσουν εκεί στο τελικό, mm-hmm, θα είναι η Γαλλία. Η Γαλλία, ε? Ναι, ναι. Γαλλία. Για να δούμε. Δεν μπορεί. Εντάξει, έχει παιχταράδες μέσα. Είναι η ομάδα η οποία έχει τη μεγαλύτερη ταχύτητα. Mm. Ειδικότερα, ας πούμε, το δέμα των ποδοσφαιριστών. Mm. Νομίζω ότι αυτή η ομάδα είναι η πληρέστερη. Μάλιστα. Αλλά και η Πορτογάλη είναι πάρα πολύ καλή. Για να δούμε. Γιώργο μου, χάρηκα πάρα πολύ που σ' άκουσα. Μέσα από την καρδιά μου σου εύχομαι υγεία, να είσαι πάντα γερός εκεί. Και ό,τι και αν είναι, είτε έρθεις στον Ηρακλή είτε δεν έρθεις, να ρυθμίσεις όλα αυτά τα θέματα που σε απασχολούν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά από τον Γιώργο Παράσχο. Ακούσατε για την παρουσία του Μονεβασιώτη, ακούσατε πώς τοποθετήθηκε ο Γιώργος Παράσχος. Θα περιμένουμε, γιατί λίγο αργότερα υπάρχει μία κρίσιμη συνάντηση, απομένει μία λεπτομέρεια για να ολοκληρωθεί το deal Μονεβασιώτη με Ευγενίου και την σύμπραξη του Γυμναστικού Συλλόγου. Το λέω αυτό γιατί είναι κάτι που συμβαίνει τώρα. Ένα, ο οποίος εμφανίζει στο πόθεν έσχες του μαύρη τρύπα 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Του ξαναλέω, ποιος είναι ο παράγοντας, πολύ γνωστός μας, ο οποίος στο πόθεν έσχες του εμφανίζει μαύρη τρύπα ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Και όταν λέμε μαύρη τρύπα, εγώ καταλαβαίνω το εξής. Αυτό σημαίνει ότι εγώ έχω 1,5 εκατομμύριο ευρώ και δεν μπορώ να το δικαιολογήσω. Λέει, πού τα βρήκες, φίλε, 1,5 εκατομμύριο? Τα έσοδά μου δεν δικαιολογούν το ποσό. Εκτός αν συμβαίνει κάτι άλλο. Ρεπορτάζ σε λίγο. Διαφημίσεις. Μην φύγετε. Επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε επιστρέψει. Μετατέθηκε νεότερη εξέλιξη στο θέμα του Ηρακλή που βράζει από χθες και τρέχει και σήμερα.
μεταφέρθηκε για αργότερα το ραντεβού που ήταν προγραμματισμένο στη μία ανάμεσα σε Στράτου Ευγενίου και σε Μάκη Ριζίδη, τον πρόεδρο του Γυμναστικού Συλλόγου Ηρακλής, στο τραπέζι. Αυτό που λέει ο Στράτος Ευγενίου, ότι ο γυμναστικός του οφείλει περίπου 150.000 ευρώ. Ένα τέτοιο ποσό. Το ραντεβού ήταν προγραμματισμένο για τη μία, μεταφέρθηκε για αργότερα. Εδώ επίσης στο τραπέζι πέφτει ένα ποσό περίπου 40.000 ευρώ που είναι έσοδα του Γυμναστικού Συλλόγου από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας τις οποίες φιλοξενεί, και εδώ η πλευρά Ευγενίου ζητά εκχώρηση του ποσού στον ίδιο από το Γυμναστικό Σύλλογο προκειμένου να καλυφθεί ένα ποσό περίπου σε 100.000 ευρώ. Η συνάντηση πάει αργότερα, οπότε θα σας κρατήσουμε ενήμερους. Ο κόσμος του Ηρακλή αγωνιά να δει τι ακριβώς θα γίνει. 20 χρόνια από το θαύμα του ελληνικού ποδοσφαίρου στην Πορτογαλία. Αύριο ξεκινά το Euro και σαν χθες ήταν η πρεμιέρα, αλλά εμείς δεν μένουμε στη πρεμιέρα, μένουμε στο φινάλε από εκείνο το γαλανό λευκό έπος. Στην πορτογαλική άμυνα θα κάνει και τη σέντρα. Κόρνερ. Κόρνερ από το Γιούρκαμπ. Ο Άγγελος Μπασινάς πάει να εκτελέσει το κόρνερ. Έχουν βγει όλοι μπροστά. Ο Ρίζος και ο Χαριστέας και ο Δέλας. Γκολ! 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 Το κάρφωσε! Γκολ ο Χαριστέας! Γκολ ο Χαριστέας! Τρελαίνει τον Ταλούς! Τρελαίνει την Ελλάδα! Τρελαίνει και εμάς! Ο Άγγελος Χαριστέας! Στέλιος Γιαννακόπουλος στη γραμμή. Και Στέλιο, πόσες φορές έχεις δει, έχεις ακούσει αυτό το γκολ? Τι κάνεις, καλησπέρα. Γεια σας, καλησπέρα. Πώς είσαι? Μια χαρούλα, εσείς? Πόσες φορές το έχεις δει αυτό το γκολ και πόσες φορές το έχεις ακούσει έτσι? Αναρρύθμιτες, φαντάζομαι. Δεν μπορώ να τις μετρήσω. Ναι, αναρρύθμιτες, δε φίλε. Ναι. Έχεις κρατήσει κάτι από εκείνο το Euro? Έχεις το σπίτι, δηλαδή τι έχεις, τη φανέλα την έχεις, έχεις μια μπάλα, τι αναμνηστικά έχεις? Τα καλύτερα αναμνηστικά, εκτός από αυτά που είπατε, και μπάλα έχω υπογεγραμμένη, και φανέλα και φυσικά το μετάλλιο. Τη ρέπλικα της κούπας. Αλλά οι καλύτερες αναμνήσεις είναι αυτές που μένουν πάντα στο μυαλό και στην καρδιά. Ναι, Στέλιο, μπράβο, σωστά, καλά το είπες. Και βλέποντας όλους τους Έλληνες, ανεξαρτήτως χρώματος, φανέλας που υπο, και ομάδας που υποστηρίζουν, να βγαίνουν στους δρόμους και να γίνονται όλοι ένα, είναι ανεκτήμητο, δεν κοστολογείται αυτό το συνέστημα, να μπορείς να ενώσεις μέσω της πατρίδας, μέσω της εθνικής ομάδας, όλους τους συμπατριώτες σου και εντός Ελλάδας αλλά και εκτός Ελλάδας, ναι, σε όλο τον κόσμο. Έχεις πολύ... Αυτές οι εικόνες είναι πολύ δυνατές εικόνες και θα πρέπει να τις κρατήσουμε σαν κορύο οφθαλμού εμείς οι Έλληνες, γιατί ξεχνάμε γρήγορα, απαξιώνουμε γρήγορα κτλ. Δεν πρέπει να τα ξεχνάμε αυτά τα πράγματα ποτέ. Και το πιο σημαντικό είναι ότι πρέπει να τα επαναλάβουμε ή να προσπαθήσουμε να τα επαναλάβουμε. Δεν μπορούμε να ζούμε με το χθες. Ναι. Πρέπει να προχωράμε μπροστά. Όχι, βέβαια. Όχι βέβαια, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε και το χθες. Με τίποτα. Δεν ζούμε με το χθες, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε το χθες. Και δεν έχουμε πολλά τέτοια γεγονότα. Δεν έχουμε. Ακριβώς. Στο ελληνικό ποδόσφαιρο είναι το μοναδικό. Και να σου πω κάτι, είναι και, Στέλιο, είναι και κρίμα. Νομίζω ότι αυτή η εθνική άξιζε να είναι στο Eurofighter προχθές και στο φιλικό με τη Γερμανία, στο Gelsenkirchen. Ναι, το έχω ξαναπεί ότι η ομάδα είναι σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Ειδικά με τον τελευταίο coach, με τον κύριο Πογέτη, έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Και μου προξένεψε μεγάλη εντύπωση που δεν συνέχισε στον πάγκο. Αλλά σε κάθε περίπτωση τα μηνύματα είναι θετικά, είναι ελπιδοφόρα και νομίζω ότι έχουμε την κατάλληλη φουρνιά, το κατάλληλο ταλέντο και προσωπικότητα να μπορέσουμε να κάνουμε όμορφα πράγματα. Στέλιο, έρχεται ο Μάκης Γιαγκάτσης νέος πρόεδρος στην ΕΠΟ και ήδη υπάρχει αποκάλυψη ότι νέος ομοσπονδιακός τεχνικός θα είναι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ναι. Τι λες? Πολύ καλή επιλογή. Καταρχήν να ευχηθώ στο γιο του Προέδρου, του μεγάλου Προέδρου τότε που πήραμε το Euro, ναι, να του ευχηθώ σιδεροκέφαλος, καλή επιτυχία, καλή δύναμη. Και νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή επιλογή, αν και εφόσον έχει γίνει η επιλογή με τον κύριο Γιοβάνοβιτς, γιατί ξέρει το ελληνικό ποδόσφαιρο, ξέρει τον ένα ποδοσφαιριστή, ξέρει που έρχεται, ξέρει τη δουλειά, είναι έμπειρος αρκετά, είναι καλό παιδί, είναι πολύ συμπαθής,
Δηλαδή έχει πολλά θετικά στοιχεία για το συγκεκριμένο ρόλο. Εδώ κάναμε, ήσασταν μια φουρνιά, πήγατε στο 4, γράψατε ένα έπος στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Υπάρχει το αντίστοιχο ταλέντο και η αντίστοιχη προσωπικότητα στους Έλληνες ποδοσφαιριστές σήμερα? Δηλαδή υπάρχουν παίκτες σήμερα σαν εσάς τότε? Βεβαίως υπάρχουν, μπορεί να είναι και καλύτεροι από εμάς. Γι' αυτό λέω ότι όλα τα στοιχεία είναι εκεί για την ομάδα. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές με προσωπικότητα, με ταλέντο. Παίζουν σε καλά πρωταθλήματα, σε καλές ομάδες και εντός και εκτός Ελλάδας. Όλα τα στοιχεία είναι εκεί για τον νέο προπονητή, για να δουλέψει με την ησυχία του και να, και να αποδώσει έργο. Νομίζω ότι υπάρχει μέλλον σε αυτή την ομάδα. Ναι. Από τους Έλληνες ποδοσφαιριστές υπάρχει κάποιος ή κάποιος που ξεχωρίζεις και λες αυτό μ' αρέσει να το βλέπω? Αρκετοί. Αρκετοί Έλληνες ποδοσφαιριστές. Δεν θέλω να πω συγκεκριμένα ονόματα, αλλά αρκετοί ποδοσφαιριστές έχουν πάρα πολύ καλά στοιχεία στις θέσεις που αγωνίζονται, και επιθετικά αλλά και κεντροαμυντικά. Και καλούς θερματοφύλακες έχουμε. Δηλαδή έχουμε σε όλες τις θέσεις έχουμε καλή φουρνιά, έχουμε καλούς παίχτες, καλή πάστα παίχτων. Οπότε μακάρι τουλάχιστον να τα καταφέρουμε με τον Άσιο Λίνκ που ξεκινάει από τον Σεπτέμβριο, αν δεν κάνω λάθος. Σε αυτό μακάρι, το γύρο. Μακάρι. Ναι, μακάρι. Στέλιο, τι βλέπεις στο γύρο που ξεκινάει αύριο? Το γύρο, τι βλέπω στο γύρο, είναι πάρα πολλές και καλές οι ομάδες. Οι καλές ομάδες δηλαδή και ποιοτικές. Νομίζω ότι θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μην με ρωτήσετε για προγνωστικά, ναι. Δεν μπορώ να πω. Ναι. Γιατί στο ποδόσφαιρο και με αφορμή το δικό μας τρίαμβο τότε πριν από 20 χρόνια, ναι. Αλλά και γενικώς δεν μπορείς να προεξοφλήσεις εάν δεν παιχτεί το παιχνίδι, λέμε. Οπότε όταν στηρίζει ο διαιτητής στην έναρξη του αγώνα, του κάθε αγώνα, ναι. Όλα αυτά που λέμε στα χαρτιά και στα λόγια και αναλύσεις και υπεραναλύσεις και πριν και μετά δεν παίζουν ρόλο. Παίζει ρόλο ότι θα δούμε στα 90 λεπτά ή στα όποια όσα λεπτά διαρκέσει το κάθε μάτς. Ναι. Ήσουν με Άγγελο Αναστασιάδη, αν δεν κάνω λάθος, το 2019, δεν είναι στην Εθνική? Ναι, ναι, για λίγο διάστημα, ναι. Ναι. Αναστασιάδης τώρα... Πολύ λίγο διάστημα. Πολύ λίγο διάστημα ήσταν μαζί ή λίγο έμεινε ο Άγγελος? Πολύ λίγο διάστημα ήμασταν μαζί. Ναι. Αναστασιάδης τώρα, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος στον ΠΑΟΚ, είναι αντιπρόεδρος σήμερα στον ΠΑΟΚ. Ολοκλήρωσε εκεί. Και αν μας ακούει... Ναι. Φινιά μου και τους χαιρετισμούς μου τον κύριο Άγγελο. Τον αγαπώ πάρα πολύ. Και να σου κάτι, μ' αρέσει που τον λες τον κύριο Άγγελο, δεν τον λες καν Άγγελο. Αφού είναι ο coach, είναι ο δάσκαλος. Είναι ο δάσκαλος. Ναι. Και αυτό να σου κάτι, δεν δείχνει μόνο ότι είναι εκείνος κύριος, δείχνει ότι είσαι και εσύ όταν δείχνεις τέτοιο σεβασμό και μάλιστα δημόσια. Όπως απαιτείς το σεβασμό, πρέπει να δίνεις και σεβασμό. Αν δεν δώσεις σεβασμό, πώς θα εισπράξεις σεβασμό? Σωστό, σωστό. Λοιπόν, Στέλιο μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Θα τα ξαναπούμε. Σου εύχομαι, φίλε, τα καλύτερα. Υγεία πάνω απ' όλα. Θα δώσουμε και χαιρετισμούς στον Άγγελο, εκτός αν μας ακούει και ο ίδιος. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, Στέλιο. Γεια χαρά. Προχωράμε. Λοιπόν, προχωράμε. Θέλω λίγο να σας χαλαρώσω τώρα. Πρέπει λίγο να σας χαλαρώσουμε. Να σας έχουμε και λίγο χαλάρους. Ο Δημήτρης Μελισανίδης σήμερα δεν είναι όπως το ξέρατε ή όπως το γνωρίζαμε. Τι ανησυχία να υπάρχει. Τι ανησυχία να υπάρχει. Τρελαθούμε τελείως. Ούτε στους Μάου Μάου. Στους Μάου Μάου. Η ΑΕΚ μπήκε μέσα να παίξει μπάλα και μπήκανε και το διακόψανε. Μόνο Μάου Μάου. Άμα είναι ανθρωποφάγη και Μάου Μάου, ας τολμήσουμε. Αυτή τη στιγμή ο Δημήτρης Μελισανίδης, αφού έχει παραδώσει τη σκυτάλη στην ΑΕΚ στον Σούπερ Μάριο Μάριο Ηλιόπουλο, αυτή τη στιγμή κάνει κρουαζιέρα στα παράλια της Τουρκίας. Το ερώτημα όμως είναι τι θα κάνει από εδώ και πέρα ο Δημήτρης Μελισανίδης, απεγκλωβισμένος πλέον από την ΑΕΚ. Ένα, θα κάνει μαθήματα τένις. Δύο, θα το γυρίσει στο γκολφ. Τρία, θα επιδοθεί στις αγαπημένες του κρουαζιέρες. Τέσσερα, αυτό που θα μας πει τώρα ο Κυριάκος Στομαίδης. Καλησπέρα, Κυριάκο. Καλησπέρα, Γιώργο. Ωραία όλα αυτά να τα έκανε. Για να τα κάναμε και εμείς. Πρέπει να τα κάνει μόνο. Μόνο τι θα τα κάνει. Εμείς δεν μπορούμε να τα κάνουμε. Να μπορούσα
Εμείς εντάξει. Κάνα, έχουμε... κάνα τένις τουλάχιστον. Ναι, τώρα ο Μερσανίδης έχει και απεριόριστο χρόνο. Και κουρασγέρες δύσκολο. Και μπορεί να τα κάνει. Άλλωστε τώρα είναι σε κουρασγέρα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε εδώ και, εδώ και δύο μέρες είναι σε κουρασγέρα στην Τουρκία. Θα είναι εκεί κάνα δεκαήμερο περίπου. Ξεκουράζεται. Αλλά εκείνο που θα κάνει και είναι σίγουρο και το έχει βάλει μπροστά. Αυτό, μισό λεπτό. Αυτό είναι το 4 δηλαδή. Ναι, είναι αυτό που πράγματι θα κάνει και όχι αυτά που ονειρεύεσαι εσύ ότι θα κάνει. Ναι. Είναι το Smile TV, θα χαμογελάσει δηλαδή. Υπάρχει ένα κανάλι στην Αθήνα, στην Αττική, που λέγεται Smile TV. Πολύ σύντομα θα ανακοινωθεί η εξαγορά του από τον Δημήτρη Μελισσανίδη, ώστε να καλύψει τον επίγειο χαρακτήρα της τηλεοπτικής του πλατφόρμας, διαδικτυακής μέχρι τώρα τηλεοπτικής πλατφόρμας, του ναυτεμπορική.gr. Ήδη το κανάλι Ναυτεμπορική λειτουργεί, αλλά μόνο στο διαδίκτυο. Επίσης μπορεί να το βλέπει κανείς στην πλατφόρμα της Nova ή της Κοσμοτέ. Πλέον θα γίνει και επίγειο, το βλέπει ο κόσμος στα σπίτια του κανονικά, μέσω του Smile TV, και θα επεκταθεί δικτυωμένο σε όλη την Ελλάδα με άλλα μικρά περιφερειακά κανάλια. Θέλω να πω ότι το τηλεοπτικό εγχείρημα της Ναυτεμπορικής έχει γοητεύσει τον Δημήτρη Μελισσανίδη, ο οποίος μέχρι τώρα δεν έδειχνε ότι θέλει να γίνει καναλάρχης. Μετά την αποχώρηση του από την ΑΕΚ φαίνεται ότι το σκέφτεται σοβαρά. Μιλάμε για κανάλι οικονομικού περιεχομένου αποκλειστικά, καμία σχέση με τον αθλητισμό, καμία σχέση με την πολιτική. Κοίταξε, η οικονομία είναι και η πολιτική παράλληλα, έτσι. Δηλαδή δεν μπορείς να αποσυνδέσεις την οικονομία από την πολιτική. Ακόμα και τον αθλητισμό δεν μπορείς να αποσυνδέσεις. Αλλά θα είναι αυτό που λέμε εξειδικευμένο οικονομικό κανάλι. Άλλωστε αυτός είναι και ο χαρακτήρας της εφημερίδας. Ναυτεμπορική, ιστορική εφημερίδα. Και βέβαια και του site Ναυτεμπορική. Αυτό θα κάνει ο Μελισσανίδης. Άρα γίνεται καναλάρχης. Ναι, γίνεται καναλάρχης. Ήδη έγινε κατά μία έννοια. Απλώς το κανάλι ακόμα είναι σε εμβριακή μορφή, στο διαδίκτυο και στη συνδρομητική. Η πλατφόρμα που υπάρχουν 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι που βλέπουν, έτσι, δεν είναι λίγοι. Τώρα, εκείνο που θα κάνει ο Σούπερ Μάριο έχει αξία, να πούμε. Ο Σούπερ Μάριο ξέρει το σύνδεσμο. Ο ένας παίρνει το Smile TV, ο καναλάρχης Μελισσανίδης, αφήνει τένις, γκολφ και κουρασγέρες. Και πάμε στο Σούπερ Μάριο, ο οποίος μπήκε, μας αποκάλυψε χθες ότι βάζει τον πρώτο του εξάδελφο, άνθρωπο που θα τρέχει το μαγαζί. Τον Αντώνη. Τον Αντώνη. Τον Ηλιόπουλο. Αντώνη Ηλιόπουλο. Αντώνη Ηλιόπουλο, βάζει τον κλάδο. Μάλιστα είχε ένα εξαιρετικό εστιατόριο στο Κεφαλάρι, το Πριτανείο, που το έκλεισε. Επίσης είχε διαρκεία στην ΑΕΚ ο Αντώνης Ηλιόπουλος, επί Αδαμίδη, αλλά του το πήρανε από ό,τι έμαθα. Δεν ξέρω γιατί το πήρανε. Για να σου πάρουν τη διαρκεία, πρέπει να έχει κάποια συμπεριφορά. Εν πάση περιπτώσει, μπορεί να έχουν και άδικο αυτοί που το πήρανε, για να μην είμαστε και. Ο κύριος Μάριος Ηλιόπουλος, που είναι ο ιδιοκτήτης της ομάδας, δεν πρόκειται να είναι αυτός που θα τρέχει το μαγαζί, θα το τρέχει ο ξάδερφος. Αντίθετα, θα τρέχει πάρα πολύ, θα συνεχίσει να τρέχει πάρα πολύ, γιατί του αρέσει, ναι, στους αγώνες αυτοκίνητου, γιατί του αρέσει να τρέχει. Μάλιστα, για έναν περίφημο οδηγό αυτοκινήτων, τον Κίρκο, έχει πει ότι όταν θα τρέχει αυτός, αντίπαλος, ναι, όταν θα τρέχει αυτός, θα τρέχω κι εγώ. Τέτοιο ανταγωνισμό. Είναι ένας άνθρωπος που το 2022 είχε ένα ατύχημα στην ανάβαση της Ριτσόνας, κάτι τέτοιο, σε ένα ράλι, δεν τα ξέρω και πολύ καλά. Ήταν η μοναδική φορά που δεν πήρε το κύπελο, και για να καταλάβετε τη σιγουριά των διοργανωτών ότι θα το πάρει ο κύριος Ηλιόπουλος, είχαν χαράξει το κύπελο το όνομά του και το πήρε άλλο. Και τρέχαν να αλλάξουν το χάραγμα. Είναι ένας ρηξικέλευθος, αντισυμβατικός, απολύτως αντισυμβατικός άνθρωπος. Υπάρχουν ορισμένα πράγματα που κάνει, αλλά δεν μπορώ να τα πω δημοσίως. Όχι, μην τα λες, θα μας μαζέψουν μέσα. Το εσουρού. Ναι, θα μας μαζέψουν. Γιατί ξέρεις τι κάνει. Μην τα πεις. Υποθέτεις. Ναι. Κοίταξε, το αυτοκίνητό του κοστίζει 600.000 ευρώ. Αυτό που έτρεχε πέρσι. 600.000 ευρώ. Ναι, ναι, ναι. Το αγωνιστικό. Όταν ανάβει τσιγάρο ο κύριος Ηλιόπουλος, δεν το ανάβει ποτέ με αναπτήρα ή με σπίρτα. Απαιτεί μανουάλι με καρβούνο. Επίσης. Μισό λεπτό. Αυτό που μας είπες είναι η είδηση. Έτσι έπρεπε να ξεκινήσουμε την εκπομπή. Αυτή είναι η είδηση σήμερα. Ότι ο Μάριος Ηλιόπουλος, όταν ανάβει τσιγάρο, με τι πρέπει να το ανάψει, είπες, με μανουάλι, με κάρβουνο. Με κάρβουνο, ναι. Πού να το βρουν το μανουάλι και το κάρβουνο.
Δηλαδή, με το φέρουμε εμείς εδώ, καλούμε τον Ηλιόπουλο και του λέμε. Αν έχεις, ρε Γιώργο μου, 600.000 αυτοκίνητο και ελικόπτερο, δεν μπορεί να βρει μανουάλι με κάρβουνο. Με κοροϊδεύεις τώρα. Με κοροϊδεύεις. Λοιπόν, πράγματι το κάνει. Είναι ένας συγκεντρικός άνθρωπος. Επίσης, πάντα έρχεται με το ελικόπτερό του στα σταράλι, στις πίστες και φεύγει με το ελικόπτερο. Πάει και έρχεται με ελικόπτερο. Λίγο διαμαρτύρονται οι αντίπαλοι για τη σκόνη που αφήνει το ελικόπτερο. Γιατί και οι κυρίες ότι σκονίζονται εκεί. Χωμάτινες διαδρομές, ξέρεις, δεν είναι σταυτική. Και στα ράλι είναι χωμάτινες διαδρομές. Και επίσης δεν κυκλοφορεί ποτέ με smartphone, έχει πάντα κινητό παλαιού τύπου με κουμπιά. Πες και τον λόγο που το κάνει αυτό, που το ξέρεις. Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω. Δεν ξέρω προσωπικά τον άνθρωπο. Για ποιο λόγο κυκλοφορείς, για ποιο λόγο κάποιοι κυκλοφορούν με κινητά παλαιού τύπου, κάτι παντόφλες. Δεν γνωρίζω. Η απάντηση είναι γιατί δεν κινδυνεύουν από υποκλοπές ή κινδυνεύουν πολύ λιγότερο. Τα smartphone σε πιάνουν, πού βρίσκεσαι, τι κάνεις, τι λες. Τα παλιά κινητά εκείνα του 94-95, δύσκολο. Έχεις μείνει λίγο πίσω στο θέμα γιατί υπάρχουν, υπάρχουν άλλα κινητά τα οποία μοιάζουν με τα παλαιού τύπου. Αλλά είναι σύγχρονα. Και κοστίζουν 30.000 ευρώ το ένα. Ναι. 30.000 ευρώ το ένα. Δεν είναι smartphone, μοιάζει παλαιού τύπου, κάνει τα πάντα, μόνο που δεν μαγειρεύει και είναι αδύνατο να το παρακολουθήσει κάποιος. Οποιοςδήποτε. Ούτε Predator, ούτε... Δεν παρακολουθούνται. Δεν παρακολουθούν. Και ξέρω επιχειρηματίες και προέδρους ΠΑΕ στην Ελλάδα που έχουν τέτοια. Αυτό του κυρίου Ηλιόπουλου, από όσο γνωρίζω, είναι απλό... Παλαιού τύπου κινητό, τα αρχεία που είχαμε εμείς. Θα σου πω κάτι. Ναι. Όταν σκάει το σκάνδαλο ότι παρακολουθούν τα τηλέφωνα της Μέρκελ, ότι παρακολουθούν τα τηλέφωνα του καγκελάριου κτλ., δεν πιστεύω ότι υπάρχει ούτε ένα τηλέφωνο στον κόσμο, όσο και αν κάνει. Μα το τηλέφωνο αυτό, το τηλέφωνο αυτό, τι κάνει. Στην ουσία κρυπτογραφεί τον ήχο με τέτοιο τρόπο που όταν φτάνει σε αυτόν που παρακολουθεί, δεν μπορεί να αναγνωρίσει τίποτα. Ναι. Δεν αναγνωρίζει, αλλοιώνει τα πάντα. Ναι. Εγώ ακόμα και με αυτό δεν θα έλεγα τίποτα. Τίποτα. Καλά. Τίποτα. Γιατί άμα πας και να πεις, νομίζεις ότι αν πας και συναντηθούμε σε ένα καφέ να τα πούμε για να μας ακούσει κανένα. Και εκεί θα μας ακούσουν. Παιδί μου, εδώ μέσα στο μαγαζί σε περνάει απ' έξω και ακούει το. Εδώ το κινητό μας τηλέφωνο ακούει τι κουβεντιάζουμε τώρα και σου έρχεται διαφήμιση αμέσως μετά. Έτσι. Μας κλέβουν τα πάντα. Λοιπόν, μία δεύτερη αποκάλυψη σε λίγο από τον Κυριάκο Θωμαίδη. Ετοιμάσου. Για κάρβουνο. Πώς είπες αυτό, μανουάλι. Ναι, με κάρβουνο μέσα. Μανουάλι. Το μανουάλι. Αυτό νομίζω πρέπει να κινηματογραφηθεί. 100%. Έτσι. Αυτό πρέπει να το έχεις στη δίκη τώρα εσύ. Πρέπει να έχεις ένα στιγμιότυπο τον Σούπερ Μάριο να ανάβει το τσιγάρο από το μανουάλι με το κάρβουνο. Είναι πάρα πολύ επικοινωνιακός ο άνθρωπος. Γιατί. Νομίζω ότι πολύ σύντομα η δίκη θα ξανααποκτήσει το συγχωρεμένο της, το Μιχάλη Τροχανά. Τι μου θύμισες. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις. Μη φύγετε, επιστρέφουμε. Λοιπόν, προχωράμε. Είμαστε εδώ. Βλέπω ρεπορτάζ απέναντί μου. Βουλιάζουν οι παραλίες παντού. Η θερμοκρασία χτυπάει κόκκινο. Έχει εκτοξευθεί ο υδράργυρος. Σας θυμίζω αυτό που προέβλεψε ο μετεωρολόγος μας, ο κύριος Μιχάλης Χιούτας, ο οποίος είπε ότι ετοιμαστείτε, αύριο έρχονται μπουρίνια. Και ακούσατε και τον Γιώργο Παράσχο λίγο πριν από την Καστοριά. Εκεί βρέχει και έχει βγάλει έντονο άνεμο. Προχωράμε. Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε Γιώργο Καστάνη. Μήπως κάτι έχει, αλλά να το ρωτήσω πρώτα. Με τα γραφικά που πάω και έχουν τα Γιώργο. Ναι, θα τα πούμε σε θα λίγο. Πούμε. Θα δούμε σε λίγο πώς είναι δρομολογημένες οι εξελίξεις με βάση την ενημέρωση που υπάρχει. Τώρα πάμε σε κάτι διαφορετικό. Γιατί κακά τα ψέματα, όταν ακούς ότι ο γιος ενός πολύ γνωστού ποδοσφαιριστή ακολουθεί ένα άθλημα πιο δυναμικό, μοιραία και μάλιστα κατακτά και έχει και πολύ, μια πολύ μεγάλη επιτυχία, μοιραία θέλεις να μπεις στον πειρασμό, να τους έχεις και τους δύο στον αέρα και να τους ρωτήσεις διάφορα πράγματα που έχουν σχέση με τον αθλητισμό πάνω απ' όλα. Λοιπόν, για να μην σας κουράζω και να μην σας αφήνω στην αγωνία, στη γραμμή 1 είναι ο Εμπενίζερ Χάγκαν, πολύ γνωστός ποδοσφαιριστής επί σειρά ετών και στον ΠΑΟΚ και στον Ηρακλή και σε άλλες ομάδες. Εμπενίζερ, καλησπέρα από το Μετρόπολης. Τι κάνεις, πώς είσαι? Καλησπέρα σας. Καλά, εσείς? Είμαστε καλά, είμαστε καλά, μια χαρά. Τώρα, εντάξει, εγώ όταν ήμουν και πιο νέος και σε παρακολουθούσα και βρισκόμασταν στα γήπεδα, σε θαύμαζα, έβλεπα πώς παίζεις κτλ. Ποδοσφαιριστής πολύ καλός. Ο γιος σου, ο Ραφαήλ, ποιο άθλημα ακολούθησε? Ένα άθλημα που ακολουθώ είναι σαν Muay Thai λέγεται, αλλά είναι ένα είδος kickbox. Α, δηλαδή με ποδόσφαιρο καμία σχέση.
Καμία σχέση. Καμία. Αλλά ένα άθλημα. Λοιπόν, εδώ μαθαίνω να του δώσουμε την καλησπέρα μας. Ραφαήλ Χάκαν, καλησπέρα και σε σένα από το Μετρόπολης. Καλησπέρα. Μαζί με τον πατέρα σου στην άλλη γραμμή. Και συγχαρητήρια, Ραφαήλ, γιατί μαθαίνω ότι αναδείχθηκες δευτεραθλητής στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που έγινε στην Πάτρα, στο συγκεκριμένο πολεμικό αγώνισμα, το Muay Thai. Το λέω καλά, Muay Thai? Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Θες να μας πεις τώρα πώς πήρες την απόφαση να μην ασχοληθείς με το ποδόσφαιρο και να ασχοληθείς με πολύ μεγάλη επιτυχία, όπως φαίνεται, με αυτό το δυναμικό άθλημα? Η αλήθεια είναι το ότι ξεκίνησα από το μεγάλο αδερφό ενός παιδικού μου φίλου που τον έβλεπα να κάνει το άθλημα. Ναι. Αλλά δεν ήθελα να ασχοληθώ με αγώνες εξ αρχής. Mm-hmm. Ήθελα να το κάνω απλά για την προπόνηση, για την πειθαρχία, για την τέχνη. Δηλαδή δεν είχα σκεφτεί να αγωνιστώ. Σε τι ηλικία ξεκίνησες, Ραφαήλ? Γύρω στα 13. Στα 13 μου. Σε ηλικία 13 και τώρα είσαι, αν θυμάμαι καλά, 18 στα 19. 17. Τι λες, ρε φίλε. Και στα 17 σου είσαι σχεδόν παγκόσμιος πρωταθλητής. Ναι. Είναι δύσκολο. Είναι. Και μεγάλο, επίτευγμα. Έλα, Εμπενίζερ. Νομίζω, εντάξει, δεν ακολούθησε ο γιος σου, δεν ακολούθησε το ποδόσφαιρο, αλλά είμαι βέβαιος ότι αισθάνεσαι υπερήφανος. Φυσικά και αισθάνομαι. Εντάξει, θα ήταν ευχάριστο να δω να πέσει ποδόσφαιρο. Mm. Αλλά πήρε μια απόφαση να είσαι σπίτι και έρχεται ο γιος σου, λέει μπαμπά, εγώ θέλω να πάω kickbox. Mm-hmm. Να σου φύγει όλο το... να θες να ανοίξει γη, να σου καταπιεί. Γιατί ξέρει ποιο είναι άθλημα, είναι πολύ δύσκολη. Αλλά επειδή και σαν μένα προσωπικά μου αρέσει οι προπονήσεις που κάνουν πειθαρχία που έχει, και λέω τουλάχιστον είναι κάτι που αν του αρέσει είναι κάτι καλό. Αλλά εμείς είδαμε ότι θα πάει σαν προπονήσεις απλά. Και όπως λέει παροιμία, όσο τρως σου ανοίγει όρεξη. Γιατί εδώ για προπόνηση ξεκίνησε το παιδί και κατέληξε παγκόσμιος πρωταθλητής. Τι να λέμε. Να πήγε, ναι. Και έφτασε εκεί. Ευχάριστα είναι ότι είναι πάνω σε αθλητισμό, που είναι, για μένα είναι πολύ καλό. Ας είναι κάπου που του αρέσει. Γιατί μπορεί να ήταν στο ποδόσφαιρο να μην μπορεί να ακολουθήσει όπως πρέπει. Αλλά πήγε εκεί, ακολούθησε όπως πρέπει και έχει διακρίσει που αναλογεί. Ναι. Για να ρωτήσω τώρα. Πάντα μαζί μας ο Εμπενίζερ Χάγκαν, επιστρέφει ετών ποδοσφαιριστής, πολύ γνωστός εδώ στον ΠΑΟΚ, στον Ηρακλή και σε άλλες ομάδες. Στην άλλη γραμμή ο γιος του Ραφαήλ, παγκόσμιος πρωταθλητής στο Muay Thai. Ραφαήλ, να το ρωτήσω έτσι απλά. Έχει πολύ ξύλο το άθλημα, δηλαδή. Και τρως και δίνεις, δηλαδή. Ναι. Ωραία, φίλε. Πονάει, δηλαδή. Πονάει, αλλά τι να κάνουμε. Αντέχουμε. Και δεν μου λες, βάσει των κανονισμών, Ραφαήλ, πού επιτρέπεται εσύ να χτυπήσεις τον αντίπαλό σου και ο αντίπαλος φυσικά εσένα, και πού δεν επιτρέπεται, ενώ σε ποια σημεία του σώματος? Δεν επιτρέπεται χτύπημα κάτω από τη ζώνη. Ναι. Κάτω από τη ζώνη εννοείς κάτω από τη μέση. Κάτω από τη μέση, ναι. Ούτε... Επιτρέπεται στα πόδια. Επιτρέπεται στα πόδια, μάλιστα. Δεν επιτρέπεται πίσω στην πλάτη, ναι, και στη μέση, ναι, και στο πίσω μέρος του κεφαλιού δεν επιτρέπεται και στο λαιμό. Μάλιστα. Δηλαδή αν κάποιος αθλητής ξεφύγει πάνω στην ένταση του αγώνα και χτυπήσει τον αντίπαλό του σε ένα από αυτά τα σημεία, εκεί προβλέπεται κάποια ποινή? Υπάρχει σίγουρα παρατήρηση. Ναι. Εξαρτάται κιόλας άμα γίνει εσκεμμένα. Άμα γίνει μία φορά και κατά λάθος, υπάρχει μία παρατήρηση από τον διαιτητή. Όμως άμα συνεχίσει να γίνεται ή φανεί ότι έγινε εσκεμμένα, υπάρχει ποινή. Μάλιστα. Και κινδυνεύει να σταματήσει και ο αγώνας. Εις βάρος του αθλητή που κάνει αυτή την παράδοση. Εις βάρος του αθλητή. Ναι. Τώρα στην Πάτρα έγινε το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο οποίο αναδείχθηκες, εκεί έλαμψε το άστρο σου. Το λέω καλά? Ναι. Υπήρχε κόσμος, Ραφαήλ Χάγκαν, που παρακολούθησε, υπήρχαν πολλοί φίλαθλοι που παρακολούθησαν αυτό το άθλημα?
υπήρχαν αρκετοί, ειδικά στους τελικούς, την τελευταία μέρα της οργάνωσης. Ναι. Αλλά γενικά το στάδιο κάθε μέρα ήταν γεμάτο με κυρίως αθλητές, αλλά είχε και φιλάθλους. Μάλιστα. Τώρα τολμώ να σε ρωτήσω, το επόμενο στάδιο ποιο είναι? Είσαι 17, το... στα 18 αναδείχτηκες δευτεραθλητής στο παγκόσμιο. Ποια είναι η φιλοδοξία σου? Η φιλοδοξία μου είναι ότι ό,τι κάνω θα το κάνω βήμα-βήμα, σκαλοπάτι-σκαλοπάτι. Και το επόμενο σκαλοπάτι είναι οι επόμενοι παγκόσμιοι αγώνες που θα γίνουν στην Ταϊλάνδη το Σεπτέμβριο. Ναι. Και γι' αυτό τώρα ξεκινάω την προετοιμασία μου σιγά-σιγά. Και ψάχνω και σπόνσορες και χορηγίες για να μας βοηθήσουν λίγο με το ταξίδι. Ωραία. Τώρα, γιατί στην Πάτρα τώρα και στο Σεπτέμβριο πάλι στην Ταϊλάνδη, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα γίνεται αυτή η μεγάλη διοργάνωση. Πώς εξηγείται? Δεν ξέρω αν έχεις κάποια λεπτομέρεια. Γιατί το πρωτάθλημα στην Πάτρα ήταν ενηλίκων. Ναι. Και αυτό που θα γίνει στην Ταϊλάνδη είναι ανηλίκων. Α, μάλιστα. Κατάλαβα. Ωραία. Δεν μου λες τώρα, μεταξύ σοβαρού και αστείου, από τότε που ξεκίνησες να παίζεις αυτό το άθλημα και να διακρίνεσαι, σου βγάζει, σου αντιμιλά ο πατέρας σου, ο Εμπενίζερ? Σου λέει καμιά κουβέντα παραπάνω, σαν πατέρας ή όχι? Φυσικά και μου λέει, γιατί έτσι πρέπει, δεν γίνεται να είμαι κι εγώ ελεύθερος τελείως. Καλά, ασφαλώς, αλλά τώρα Εμπενίζερ φοβάσαι? Θα σου φύγει κανένα αριστερό κροσέ από τον Ρεφαήλ, ε? Σε ό,τι είναι δύσκολο ο γιος να χτυπήσει ο πατέρας. Καλά, αστειεύομαι ασφαλώς. Αυτό είναι. Εντάξει, μερικέ φορές μπορεί να πει κάτι παραπάνω, αλλά μέχρι εκεί. Είναι, το ξέρω ότι ό,τι λέω, ό,τι κάνω είναι για το καλό του. Μπράβο, μπράβο, αυτό είναι σημαντικό. Αυτό είναι, και να φύγει κάτι παραπάνω δεν πειράζει. Μάλιστα. Λοιπόν, Ραφαήλ, τι ομάδα είσαι, αλήθεια? Πλάκα-πλάκα. Σοβαρά μιλάς? Σοβαρά. Πικράθηκες φέτος δηλαδή? Πολύ μεγάλη πίκρα. Λίγο. Πανηγύρι... Δεν πειράζει, δεν είμαστε για τα πρωταθλήματα μόνο. Σωστό. Πανηγύριζε ο Εμπενίζερ, ο μπαμπάς, για το πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ. Η αλήθεια είναι ότι δεν τον είδα. Δεν ήμουν σπίτι όταν τελείωσαν οι αγώνες. Αλλά πιστεύω μια χαρά την πήρε. Την πήρε, εντάξει. Έπαιξε και στον ΠΑΟΚ, διακρίθηκε εκεί πέρα. Το θυμάσαι εσύ, ήσουν ένα μικρός, πιτσιρικάς. Μωρό, ακριβώς. Λοιπόν, εντάξει. Σας ευχαριστώ θερμά και τους δύο. Γιώργο, θες να κάνεις κάποια ερώτηση? Όχι. Ευχαριστώ θερμά και τον Εμπενίζερ Χάγκαν. Για να γελάς, σημαίνει ότι χάρηκε στο πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ. Δεν χρειάζεται να ρωτήσω κάτι περισσότερο, Εμπενίζερ. Καλή συνέχεια. Και Ραφαήλ, ευχαριστούμε πολύ και θα τα πούμε και πάλι πολύ σύντομα. Και πάλι μπράβο για τη διάκριση την πολύ μεγάλη. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, ωραία. Περήφανος. Μπράβο, έκανες περήφανο του μπαμπά. Χάρηκε ο γιος. Μπράβο, Γιώργα. Ωραία. Ωραία συνέβρεση. Ναι. Έπρεπε να μείνει στην άκρη. Εσύ να ρωτάει ο Εμπενίζερ το γιο και ο γιος τον Εμπενίζερ. Λοιπόν, εγώ θέλω να ρωτήσω εσένα, με τα γραφικά ΠΑΟΚ έχουμε τίποτα? Σε λίγο θα έχουμε την δυνατότητα να πούμε κάτι περισσότερο. Ναι. Και τα προς τον παρόν δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη οριστική όσον αφορά μεταγραφή ολοκληρωμένη. Αυτό εννοώ. Εντάξει. Σε αυτό το επίπεδο σε δεν είμαστε. Δηλαδή, σε λίγο θα πούμε και έχουμε και ένα πολύ ενδιαφέρον αποκαλυπτικό ρεπορτάζ με βάση αυτά τα οποία έλεγες και λίγο νωρίτερα και θα πει ο Κυριάκος Θωμαίδης για τον Αβγενάκη. Ακριβώς. Εδώ κάναμε ρεπορτάζ και θα σας πούμε σε λίγο, επειδή όλες οι μικρές ομάδες, οι ομάδες που αγωνίζονται στις ενός ποδοσφαιρικών σωματείων, οι πρόεδροι που ασχολούνται, έχουν κάποια έξοδα ετησίως. Θα τα πούμε σε λίγο. Ωραία. Λοιπόν, πάμε, μένουμε στον ΠΑΟΚ εκεί που μας έχει ο Γιώργος Καστάνης. Περισσότερα για τις μεταγραφές σε λίγο, το ξέρω ότι αυτό σας ενδιαφέρει. Εδώ να πάμε Ζίβκοβιτς, ο οποίος έχει ανακηρυχθεί MVP, συγκεντρώνοντας το 37% της προτίμησης των φίλων του ΠΑΟΚ. Κάνει την κίνηση ο Κωνσταντέλιας, Τάισον, πατάει περιοχή, Κωνσταντέλιας γυρίζει, ανάμεσα σε τρεις, ωραία, σουτ μακρινό, rebound, ο Άντρια, ο Ζίβκοβιτς, ζήλε γκολ, παγώνει πάλι το SC Bank Arena, φίλες και φίλοι, ο ΠΑΟΚ είναι εφτάψυχος, ο ΠΑΟΚ είναι δυνατός, ο ΠΑΟΚ είναι και σήμερα η καλοκουρδισμένη ομάδα του Ρασβά Λουτσέσκου, το σουτά, το δυνατό, το rebound από τον Ζίβκοβιτς, Άιντραχτ ΠΑΟΚ 1-2, σιωπή στην το SC Bank Arena.
Λοιπόν, να δώσω μια καλησπέρα στον Μλάντεν Φούρτουλα που είναι στην γραμμή. Τον Μπαρντάν, μου επρία τελ, κάκωση. Τον Μπαρντάν, κάκωση. Κάκωση, μάιστορε, γκδέσι τι. Το κούτσι. Λοιπόν, με Μλάντεν Φουρτούλα στην γραμμή, δεν χρειάζεται στάσεις εδώ. Μλάντεν, Ζίβκοβιτς, MVP, τον έβγαλε ο κόσμος πρώτο, δεύτερο ο Τάισον, Ζίβκοβιτς 39 ακόμα κάτι ψηλά, Τάισον 29 και κάτι, τρίτος ο Κωνσταντέλιας. Εσύ τι ψηφίζεις, τι θα ψήφισες ανάμεσα στους τρεις, ανάμεσα σε Ζίβκοβιτς, Τάισον ή Κωνσταντέλια? Εδώ σε θέλω τώρα. Κοιτάξτε. Ναι, πράγματι και εγώ τα ψήφισα από τους Ζίβκοβιτς. Ήταν πράγματι και αρχηγός και δύναμη του ΠΑΟΚ σε όλους τους τομείς και μέσα και έξω από το γήπεδο. Ναι. Και στα ποικίλια που έχω δει, αυτά που έχει κάνει. Και γενικά η ατμόσφαιρα και τα πάντα, τα πάντα. Γενικά τα παιδιά του ΠΑΟΚ πιστεύω ότι είναι πολύ καλή χαρακτήρα σε όλοι. Ναι. Έτσι, αυτά που βλέπω, που δείχνουν, και είμαι σίγουρος. Mm-hmm. Γιατί και στις δύσκολες στιγμές που ακόμη και περισσότεροι, 99% δεν πιστέψαν μετά τη Λαμία, και εγώ ίδιος, βρήκαν τη δύναμη και κάνα αυτό που κάνουν. Mm-hmm. Συγχαρητήρια και στους τρεις. Άρα εσύ Ζίβκοβιτς ψηφίζεις, όχι επειδή είναι Σέρβος. Ζίβκοβιτς, θα σου πω γιατί. Όχι, δεν είναι καμιά σχέση Σέρβος, Έλληνας, Βραζιλιάνος. Εδώ είναι ΠΑΟΚ. Εγώ πίστευα Τάισον θα πεις. Εγώ πίστευα θα πεις Τάισον. Όχι. Κοιτάξτε, και οι τρεις έχουν κάποια στοιχεία. Ναι. Ο Ζίβκοβιτς, σου είπα πρώτον, σαν αρχηγός και σαν παίκτης. Φούκι, πώς τον είπες, ξαναπες το όνομά του. Σαν αρχηγός. Όχι, πώς είπες το όνομα του Ζίβκο, πώς τον είπες. Ζίβκοβιτς. Ε, προφορά, λέω για την προφορά, πώς τα λες τα Σέρβικα. Ζίβκοβιτς, οκ. Ζίβκοβιτς, ναι. Το ζω, εσείς δεν το είπατε. Ναι, το ζω αυτό, λέει, έχει το τέτοιο πάνω, το ζω, το λες. Έχουμε πολλά, η γυναίκα μου ακόμα μετά 50 χρόνια δεν μπορεί να προσφέρει. Δεν μπορεί να πει. Όπως και εγώ. Δεν μπορεί να πει, ζω. Πες αυτό που έχει το σου. Σου και σου και τσου και τσου. Ναι. Τζοτζ, εσείς λέτε και Τζοτζ, και Τζοτζ, σας λέει το ίδιο, αλλά δεν είναι. Δεν είναι έτσι. Άλλο Τζακ. Ναι, σωστό. Ας θα μας μπερδέψεις. Θα μας μπερδέψεις τώρα, ας. Φούκι, ολοκλήρωσε, ναι. Και οι τρεις είναι άξιοι, και οι τρεις εμένα είναι οι πιο σπουδαίοι. Ο Ζίβκοβιτς όμως, αν πάρουμε όλη τη χρονιά και αυτά πιο μπροστά που πέτυχε με την Σερβία στο Μούντιαλ, που ήταν καλύτερος παίκτης της Σερβίας, και γενικά η όλη την χρονιά που ήταν μέσα έξω από το γήπεδο, οχλός δύναμης του ΠΑΟΚ, εγώ του δίνω συγχαρητήρια. Κάλυπτε όχι μόνο την πλευρά του, αλλά και παντού. Παντού ήταν πάνω κάτω, παιδί μου, μόλις πολύ. Κατέφεραν αυτό που κατέφεραν όλοι μαζί. Για μένα ο καλύτερος νέος ποδοσφαιριστής και η αγάπη μου, αν θες σας το πω έτσι, αδυναμία μου, είναι Κωνσταντέλιας. Γι' αυτό χάρηκα πάρα πολύ που δεν πουλήθηκε, γιατί για μένα είναι νωρίς να πουληθεί οποιαδήποτε τιμή. Έτσι, να είμαι ειλικρινής, εγώ δεν το δέντρα. Αλλά και ο Βραζιλιάνος ήταν παίκτης που μόχθησε και αυτός έπαιξε πολλά, αγαπάει την ομάδα, τη χώρα, την πόλη. Γενικά εγώ έχω αδυναμία και στους Βραζιλιάνους, Νότιο Λατίνος δηλαδή. Μάλιστα. Ξέρουν και ποδόσφαιρο και δίνονται. Μάλιστα. Άρα, επομένως, έκοψε το νήμα για λίγο ο Ζίβκοβιτς. Λοιπόν, Φούκι, χάρηκα που σ' άκουσα. Φορτούλα ψηφίζει Ζίβκοβιτς. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Φούκι. Να είσαι καιρός. Τσάω, Ντοβιτζένια Επρίατνο. Λοιπόν, προχωράμε. Να πάμε. Σας δώσαμε την είδηση. Παρακολουθούμε την εξέλιξη. Το ραντεβού για τον Ηρακλή ανάμεσα σε Ευγενείου και Γυμναστικό Σύλλογο ήταν προγραμματισμένο για τη μία, μεταφέρθηκε για αργότερα. Πάντως ο Ηρακλής ζει με την άφηξη μονεμβασιώτη, ο οποίος κακά τα ψέματα δημιουργεί τον ενθουσιασμό ότι κάτι εδώ μπορεί να αλλάξει.
Το ερώτημα αν μπορεί να κάνει τον Ηρακλή ξανά μεγάλο ή όχι υπάρχει για σας στο Instagram στα stories του Μετρόπολης 955. Μονεμβασιώτης πάντως, χθες σκόρπισε ενθουσιασμό με τις πρώτες του δηλώσεις, συναντήθηκε με τον Ευγενίου, έδωσαν τα χέρια, τον περίμεναν στο Ιβανόφιο, εκεί ο κόσμος του Ηρακλή τον αποθέωσε, του δόθηκε το μικρόφωνο και δημιούργησε τις υποσχέσεις για ένα πάρα πάρα πολύ αισιόδοξο αύριο. Ένα λεπτό το μικρόφωνο να μας πει δύο λόγια αυτός. Καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πολύ. Παιδιά, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την υποδοχή. Είναι λίγο πρόωρη. Δεν χρειαζόταν να γίνει αυτό σήμερα. Έπρεπε να τελειώσουν τα τυπικά που απομένουν. Και αμέσως μετά θα δώσω μια συνέντευξη τύπου στην οποία θα παρουσιάσω ό,τι έχουμε κάνει, όλα τα θέματα του Ηρακλή και σε ποια κατεύθυνση προτιθέμεθα να πάμε. Αυτό το οποίο θέλω να σας πω εσάς σήμερα, καταρχήν πρώτα να σας ευχαριστήσω, έτσι που κάνετε τον κόμπο και έρθετε εδώ. Θέλω να σας πω ότι από την πρώτη ώρα θα προσπαθήσει η ομάδα να κάνει προγραμματισμό για να επιστρέψει η κατηγορία που ανήκει. Το δεύτερο πράγμα που θέλω να θυμόσαστε είναι ότι η ομάδα του Ηρακλή, εσείς την ξέρετε καλύτερα από μένα, είναι μια ομάδα η οποία έχει υποφέρει. Και έχει υποφέρει διότι έχουν γίνει λάθη και από εσάς. Πρέπει λοιπόν από εδώ και στο εξής να είμαστε όλοι ενωμένοι σε όλες τις φάσεις της ομάδας, και στις καλές και στις κακές. Δεν χρειάζομαστε να αφισβητούμε μεταξύ μας. Πρέπει η ομάδα να είναι ενωμένη για να παλέψει να ξαναμπεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Γιατί η ομάδα έφτασε στο σημείο να αφανιστεί. Και αν δεν αφανίστηκε ήταν γιατί υπήρχατε εσείς και τρέχατε πίσω από τα προβλήματα. Άρα λοιπόν αυτό που χρειάζεται σήμερα ο Ηρακλής είναι ενότητα. Όλοι μαζί, ταπεινά, θα παλέψουμε να το κάνουμε τον Ηρακλή όσο μπορούμε να πάει πιο ψηλά. Αλλά πρέπει να έχουμε και υπομονή και να είμαστε και λογικοί. Έτσι. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, δεν ξέρω αν πρέπει να πω κάτι άλλο. Λοιπόν, ακούσατε και νομίζω καταλαβαίνετε την αισιοδοξία, τον ενθουσιασμό που υπάρχει στους φίλους του Ηρακλή. Το ερώτημα το θέσαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής. Ποιος λέτε ότι είναι ο παράγοντας που, όπως αποκάλυψε η Μέρη Μπενέα, στο πόθεν έσχες του εμφανίζεται μια μαύρη τρύπα 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Και μιλάμε για παράγοντα πολύ γνωστό και μάλιστα της Super League 1. Μέρη Μπενέα, η φίλη δημοσιογράφος των αποκαλύψεων είναι στη γραμμή. Γεια σου Μέρη μου, καλησπέρα. Γιώργο μου, καλημέρα. Δεν πιστεύω να το έχεις βάλει quiz στην εκπομπή. Quiz, αλλά φαντάζομαι δεν μπορείς να πεις και το όνομα. Όχι, όχι, δεν πάρω από το όνομα. Υπάρχουν προσωπικά δεδομένα, εννοείται. Μην πάμε και κατηγορούμενοι. Όχι, μας βάλουν μέσα. Αντί να βάλουν αυτούς, θα πούμε εμείς στο τέλος. Αυτό λέω. Άλλοι πρέπει να πάνε κατηγορούμενοι και εν πάση περιπτώσει εκεί οδεύει αυτή η ιστορία. Ο πρόεδρος, ο τρισήμιο παράγοντας αυτός, με αυτά τέλος πάντων τις πληροφορίες που έχω εγώ και που γνωρίζω και έχει δικαιοσύνη στη διάθεσή της φυσικά, το πιθανότερο είναι αυτό. Λοιπόν, είναι μια μεγάλη ιστορία αυτή, προέκυψε από το πόθεν έσχες του. Ναι. Η αρχή ξυπλήματος που, όπως γνωρίζετε όλοι, ο πρόεδρος της αρχής, ο κ. Βουλιώτης, ο επίτιμος Ατσιακυλάς Αεροπάγου, δεν αστειεύεται ούτε χαρίζεται. Έτσι λοιπόν διαπιστώθηκε μια μαύρη τρύπα στο πόθεν έσχες του συγκεκριμένου ποδοσφαιροπαράγοντα. Ναι. Στην υπόθεση αυτή πρέπει να πω ότι... Συγγνώμη λίγο. Μέρη. Μ' άκουσε. Τι σημαίνει μαύρη τρύπα? Ακούει ο κόσμος, σου λέει μαύρη τρύπα. Μας λέει τι σημαίνει αυτό. Είναι, η μαύρη τρύπα είναι μια δική μου εκφρασή. Το λέω χαριτολογώντας. Καλά το λες. Ναι. Τι εννοώ μαύρη τρύπα? Έπρεπε λοιπόν όλοι όσοι έχουν υποχρέωση πόθεν έσχες, μεταξύ των οποίων και εμείς οι δημοσιογράφοι, ναι, κάποιοι επιχειρηματίες, δικαστικοί κτλ., πρέπει να αναφέρουμε τα πάντα. Ναι. Και το πόθεν και το έσχες. Δηλαδή, ναι. Και τι έχεις και πού τα βρήκες. Okay. Ακριβώς. Και το πόθεν και το έσχες, που κάποιες φορές, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση, γίνεται πόθεν έσχος, ναι, από πόθεν έσχες. Ναι. Λοιπόν. Κάποιοι, ναι, δεν τα δηλώνουν. Δεν δηλώνουν. Κάνουν ανακριβή δήλωση υπόθεν έσχες ή αποκρίνουν στοιχεία, ναι, ή δηλώνουν ψεύτικα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση τι ισχύει δηλαδή, μου τα λες μαύρη τρύπα? Εδώ ισχύει λοιπόν ότι δεν δήλωσε το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Ναι. Βρέθηκε όμως, ναι, γι' αυτό χτύπησε καμπανάκι κόκκινο. Βρέθηκε το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Υπάρχουν στοιχεία γι' αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες σε πάση περιπτώσει. Γι' αυτό το λόγο. Ναι. Η υπόθεση αυτή πήρε δύο δρόμους, ναι, Γιώργο. Ο, ναι, ένας είναι ο ποινικός, ναι,
το πόρισμα Βουλιώτη, η δικογραφία τέλος πάντων, ναι, διαβιβάστηκε σε εισαγγελέα της περιφέρειας, που είναι αρμόδιος για τα συγκεκριμένα πρόσωπα, mm-hmm, τον ποδοσφαιροπαράγοντα και κάποιους συγγενείς, τέλος πάντων, που εμπλέκονται στην υπόθεση αυτή, mm-hmm, γιατί προφανώς η επιχείρηση δεν είναι ενός ανδρός, είναι κι άλλοι μέσα στην, ναι, υπόθεση. Δεν θέλω, ναι, δεν θέλω να πω περισσότερο, γιατί μην πεις, θα το φωτογραφίσω. Μην πεις. Λοιπόν, το ένα είπες εκτός Αθηνών. Είπες εκτός Αθηνών όμως. Το ένα είπες εκτός Αθηνών. Εκτός Αθηνών. Τελειώσαμε. Αλλιώς θα λέγαμε εισαγγελία πρωτοδικών Αθήνα. Ναι. Πήγε λοιπόν σε εισαγγελία εκτός Αθηνών, ο οποίος θα διερευνήσει κάποια αδικήματα τα οποία προσδιορίζονται μέσα από την αρχή ξεπλήματος. Φόρο διαφυγή. Είναι κακούργημα, γιατί είναι πάνω από 300.000, μιλάμε για 1,5 εκατομμύριο. Φόρο διαφυγή, νομιμοποίηση, ξέπλυμα δηλαδή, έτσι, και ανακριβές προφενέσχες. Mm. Είναι κακουργήματα αυτά. Τώρα, ο άλλος δρόμος, που είναι και ο πιο σκληρός, να το πω έτσι, είναι το ελεκτικό συνέδριο. Ναι. Τι είναι το ελεκτικό συνέδριο, για να καταλάβει και ο κόσμος? Είναι το ανώτατο δημοσιονομικό δικαστήριο της χώρας. Δηλαδή, αν το ελεκτικό συνέδριο σου καταλογίσει, σου βεβαιώσει ένα ποσό στο άφημί σου, δηλαδή δεν το έχεις πληρώσει, τέλος πάντων, έχεις κάποια δημοσιονομική διαταραχή, να το πω έτσι, είναι πια πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα να γυρίσει πίσω. Δηλαδή θέλω να πω ότι κατά πληροφορίες το 1,5 εκατομμύριο θα πρέπει να το πληρώσει. Υπάρχουν βεβαίως ένδικα μέσα, τώρα σαν, τι εννοώ ένδικα μέσα, ότι μπορεί κάποιος, ας πούμε, να προσφύγει με κάποιες διαδικασίες νομικές και να προσπαθήσει να το ανατρέψει. Mm-hmm. Αυτό θα το δούμε, δεν το ξέρω αν θα το κάνει, αν θα επιλέξει. Άρα να το ένα είναι τα τρία κακουργήματα που περιέγραψες, το ένα, ναι, και ναι, το δεύτερο είναι ότι ίσως χρειαστεί να καταβάλει το 1,5 εκατομμύριο που απέκρυψε. Βεβαίως, αν δεν ανατραπεί αυτό, θα πρέπει να το καταβάλει. Και αν δεν έχει να το καταβάλει, θα γίνει αυτό που γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Έτσι. Κατασχέσεις. Κατασχέσεις και τα λοιπά. Μάλιστα. Δεσμεύσεις, μάλιστα, στοιχείο. Μάλιστα. Λοιπόν, άκου. Μέρη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ, Μέρη, να είσαι καλά. Και εγώ, ευχαριστώ πάρα πολύ την Μέρη Μπενέα. Εντάξει, ποιος είναι τώρα ο παράγοντας εκτός Αθηνών, λέει η Μέρη, ο οποίος απέκρυψε στο πόθεν έσχεση του 1,5 εκατομμύριο. Τρία κακουργήματα. Φοροδιαφυγή, ξέπλυμα μαύρου χρήματος και ανακριβής δήλωση πόθεν έσχεση. Και το άλλο, λέει, μπορεί να υποχρεωθεί να το καταβάλει αυτό που απέκρυψε. Διαφημίσεις και επιστρέφω. Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Πάμε στη νέα αποκάλυψη από Κυριάκο Θωμαίδη που έχει να κάνει με την τύχη του Λευτέρη Αυγενάκη. Το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών ήταν ένα αποτέλεσμα σκληρής κριτικής στη Νέα Δημοκρατία. Ο ανασχηματισμός προνόμιο μεν του Πρωθυπουργού βρίσκεται πρώτων πυλών. Το Λευτέρη Αυγενάκη θα τον θυμάστε, τον είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα ως ρεπορτάζ στην εκπομπή, ο οποίος έδωσε 1 εκατομμύριο περίπου 200.000 ευρώ γιατί... Για καφέδες σε αγρότες. 1.200.000 ευρώ για καφέδες σε αγρότες. Κυριάκο, πώς σου φαίνεται το ποσό, 1.200.000 για καφέδες? Νομίζω ότι δεν έχει ξεπεράσει το ρεκόρ του Μάκη Ψωμιάδη, του αείμνηστου. Παραπάνω έδωσε. 4 εκατομμύρια. Για καφέδες? Ναι, ναι. Δραχμές ή ευρώ? Ευρώ. Στο πόρισμα του 2003, το 2003 είχαμε ευρώ. Ναι. Το οποίο κατέληξε στο ότι για δημόσιες σχέσεις, καφέδες, λουλούδια, τι στο καλό ήταν εκεί, ήταν 4 εκατομμύρια ευρώ στην ΑΕΚ. Δεν μπορεί να ρίχνει ρε φίλε και λουλούδια στα μαγαζιά, ήταν νυχτερινά. Όμως είναι μια ανώνυμη εταιρεία. Δεν παίζει αυτό. Ιδιωτικού, έτσι. Ναι. Εδώ μιλάμε για. Τα λουλούδια. Όχι, εδώ μιλάμε για. Για καφέδες. Για το κράτος. Από διάβγεια. Και μιλάμε από για το κράτος. Βέβαια. Δεν μιλάμε για. Για την τσέπη του. Αλλά σου πω κάτι, ακόμα και εκεί είναι ανώνυμη εταιρεία. Δεν μπορεί να τα ξοδεύει έτσι. Εν πάση περιπτώσει. Καταδικάστηκε ο Μάκης. Γι' αυτό. Δεν δικάζουν τα λεφτά. Ανήκουν στους μετόχους. Εδώ λοιπόν τώρα ο Λευτέρης Αυγενάκης έδωσε 1.200.000 ευρώ. Απλώς είναι βαρύτερο αυτό που λες, γιατί μιλάμε για χρήμα του Έλληνα φορολογούμενου πολίτη. Πολύ βαρύτερο. Για καφέδες. Έτσι λέει το πόρισμα, έτσι λέει το δημοσίευμα, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Αυτό είναι μια, για να κάνεις μια τέτοια δαπάνη, πρέπει υποχρεούς εκ του νόμου να την ανεβάσεις στη διάβγεια. Την ανέβασε. Την ανέβασε, εκεί τη βρήκανε. Τη βρήκανε και τους λέει, έλα εδώ ρε φίλε, 1.200, εμείς δεν έχουμε να φάμε, η ακρίβεια θερίζει και εσύ δίνεις 1.200 για καφέδες. Εγώ ξέρω ότι ο Αυγενάκης δεν έπαθε τίποτα στα γήπεδα, αλλά θα πάθει στα χωράφια. Για πες. Στα γήπεδα πέρασε από συμπληγάδες. Αντιμετώπισε πολλά προβλήματα, δεν έπαθε απολύτως τίποτα. Έμεινε αμετακίνητο στο Υπουργείο του.
Και μάλιστα πήρε και προαγωγή. Από υφυπουργός αθλητισμού έγινε υπουργός αγροτικής ανάπτυξης. Mm-hmm. Τώρα όμως την άλλη εβδομάδα νομίζω ότι η πληροφόρηση είναι ακριβής. Mm-hmm. Πάει σπίτι του. Υπό την έννοια ότι τουλάχιστον με βάση το επιτελείο στο Μαξίμου θεωρούν ότι ήταν αποτυχημένη η παρουσία του στην αγροτική ανάπτυξη. Ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, δεν είναι μόνο αυτό που λες εσύ με το 1-200, προκάλεσε την μήνυν των αγροτών με ακραίες εκφράσεις και υπερβολικούς χαρακτηρισμούς, δημόσιους χαρακτηρισμούς. Επίσης, δεν έτρεξε καθόλου γρήγορα τα ζητήματα των πλημμυροπαθών. Δεν υπήρξε αποκατάσταση των ζημιών στη Θεσσαλία που επλήγει. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι δημιούργησε ένα κοινωνικό ζήτημα το οποίο αποτυπώθηκε και στο εκλογικό αποτέλεσμα στην περιοχή. Mm-hmm. Δηλαδή, αν κάποιος κοιτάξει τα αποτελέσματα του κυβερνώντος κόμματος στη Θεσσαλία, θα το διαπιστώσει, δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Και βέβαια ο κ. Αβγιαννάκης αυτή τη φορά θα αποδειχτεί ότι τα χωράφια είναι χειρότερα από τα γήπεδα. Λοιπόν, πόσοι πιστεύεις ότι μπήκαν για ένα εισιτήριο του αγώνα Παναθηναϊκού Ολυμπιακού στο μπάσκετ αύριο, πέμπτος τελικός μετά το χθεσινό 2-2. Πόσοι μπήκανε για να εξασφαλίσουν ψηφιακά, ιντερνετικά ένα εισιτήριο? Πόσο χωράει το γήπεδο, πόσο χωράει? 20.000 στο Άκα, δεν γίνεται, στο Χριστό. Να μπήκαν 40. 40.000. Απίστευτο. 220.000. Μπήκαν ψηφιακά. Μπήκαν ταυτόχρονα ψηφιακά 220.000 άνθρωποι από χθες το βράδυ του sold out για να πάρουν ένα εισιτήριο. 220.000 μπήκαν για ένα εισιτήριο του αγώνα του Παναθηναϊκού. Αυτά θα γινόντουσαν ίσως, Γιώργο μου, πριν από 30-40 χρόνια με τις τανομαχίες Άρη ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Τώρα βλέπω ότι όντως έχει ανέβει το επίπεδο. Όντως υπάρχει μια επιστροφή στο μπάσκετ που τη διαπιστώνω και εγώ, που γενικώς δεν μπορώ να πω ότι είμαι ο καλύτερος φίλος του μπάσκετ, έτσι. Είναι πολύ μικρότερο το μέγεθος από το ποδόσφαιρο. Αλλά πράγματι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος καλεί Μητσοτάκη, Αγγελόπουλου, σχόλ τον κόσμο αύριο. Στο Άκα. Αύριο. Ναι. Ο Γιαννακόπουλος. Ναι. Μήπως δεν διαβάζει εφημερίδες, μήπως δεν ενημερώνεται από τα site. Γιατί το λες? Δεν του εστάλει η απόφαση του αθλητικού δικαστή. Γιατί το λες? Μα τιμωρήθηκε ο κ. Γιαννακόπουλος 3 μήνες. Πώς καλεί τον πρωθυπουργό να είναι μαζί του στο γήπεδο, αφού είναι τιμωρημένος ο ίδιος? Δηλαδή, ο τιμωρημένος οικοδεσπότης καλεί τον πρωθυπουργό να πάνε παρέα στο γήπεδο? Αυτά ενώ είναι τιμωρημένος και δεν έχει δικαίωμα εισόδου στο γήπεδο. Δεν υπάρχει αυτό. Το Instagram το κατέβασε με αυτά που έριχνε από εκεί? Δεν ξέρω τι έκανε. Πάντως τιμωρήθηκε 3 μήνες. Πριν τον τελικό. Άρα αυτός δεν θα είναι, λες, εκεί, αλλά καλεί τον Μητσοτάκη να πάει. Στο ΣΕΦ βγήκε η απόφαση του αθλητικού δικαστή. Και ισχύει βέβαια μέχρι εφετειακή. Αλλά η εφετειακή αποκλείται να βγει αύριο. Άρα αποκλείται ο Γιαννακόπουλος αύριο στο ΆΚΑ. Τι να σου πω, αν δω και καμιά εφετειακή να βγαίνει σήμερα το βράδυ. Ναι, απόψε ή αύριο λίγο πριν το μάτς και να τον απαλλάσει κιόλας, γιατί πρέπει να απαλλαγεί. Τι να σου πω. Πάντως αυτά που λέει στο Instagram δεν μπορούμε να τα παίξουμε εμείς εδώ. Θα μας μαζέψουν εμάς. Ναι, αφού θα μαζέψουν εμάς, εγώ αυτό ποτέ δεν το κατάλαβα, ξέρεις. Αφού θα μαζέψουν εμάς. Αυτούς γιατί τους αφήνουν? Γιατί δεν μαζεύουν τον κύριο Γιαννακόπουλο που τα λέει? Ξέρεις, εμείς αντιμετωπίσαμε πάρα πολλές τέτοιες καταστάσεις. Και στη δίκη και σε άλλες δημοσιογραφικές έρευνες, όπου μας εγκαλούσε η ελληνική δικαιοσύνη και δικαίως αναδικήσαμε κάποιος και μας έλεγε ότι ξέρετε γιατί το δημοσιεύσατε αυτό, γιατί δημοσιεύσατε το άλλο, το οποίο ήταν αντικείμενο δικογραφίας, το είχε πει κάποιος μεγαλοπαράγοντας. Το μεγαλοπαράγοντα δεν τον πειράζεις, τον δημοσιογράφο τον εγκαλείς, το κανάλι ή το ραδιόφωνο του ρίχνεις και πρόστιμο επειδή είσαι στο ΕΣΟΡΟΥ, αλλά αυτόν που το είπε δεν του κάνεις τίποτα. Αυτό είναι ένας παραλογισμός. Και είναι και νομικός και φυσικός παραλογισμός. Και να συμπληρώσω κάτι, εξαρτάται από τον παράγοντα. Γιατί δεν την χάνουν όλοι τις ίδιες αντιμετώπισης. Εξαρτάται από τον παράγοντα που τα λέει. Γιατί οι μεγαλοσχήμονες την περνάνε έτσι. Ακριβώς. Άμα είσαι καμιά μαρίδα από πίσω. Έχει τιμωρηθεί και δεν έχει καταλάβει για πότε έχει τιμωρηθεί. Τώρα ευτυχώς έμαθα ότι επειδή μιλάμε για δηλώσεις και ένας από τους ανθρώπους που κάνουν πολύ συχνά δηλώσεις και το φιλοξενείς και εσύ και καλά κάνεις, είναι ο Δήμαρχος Βόλου, ο κ. Μπέος. Ο Μπέος λοιπόν επιτέθηκε στον επικεφαλής της διοίκησης του Ολυμπιακού Βόλου, τον κύριο Γιάννη Παπαδόπουλο, και αφού τον στόλισε με τα γνωστά που αν εμείς τα πούμε όπως είπαμε θα μας καλέσει το ΕΣΟΡΟΥ, στο τέλος κατέληξε ότι δεν θέλω να σε δω, δεν θέλω να σε δεχτώ στο Δημαρχείο, γιατί εγώ δεν θέλω να ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο. Και λέω σωθήκαμε, ανακουφιστήκαμε. Δεν θα γίνει ο Μπέος
πρόεδρος της Λίγκας, αφού δεν θέλει να ασχολείται με το ποδόσφαιρο. Δεν θα είναι υποψήφιος πρόεδρος της Λίγκας. Αλλά το να είναι υποψήφιος είναι το μόνο εύκολο, να κάνει την κολοτούμπα όπως την έκανε με τις κάμερες στο Πανθεσσαλικό και να είναι. Λοιπόν, προχωράμε. Ευχαριστώ, Κυριάκο. Λοιπόν, θέλω να συμπληρώσω λίγο το ρεπορτάζ για το βίο και την πολιτεία του Λευτέρη Αυγενάκη όταν ήταν στο Υπουργείο Αθλητισμού. Θα μου πεις, φίλε, αυτά είναι last year, περσινά ξανά στα φίλια. Προχωράμε μπροστά, αλλά κάποιες συμπεριφορές έχουν τη σημασία τους, όπως αυτό το 1-200 για τους καφέδες, αλλά και το τι έκανε εκεί με τα αεραστεχνικά σωματεία. Γιώργος Καστάνης έχει, προσέξτε τώρα εδώ, δεν θέλω να πάρετε χαρτί και μολύβι, αλλά αξίζει για να καταλάβετε τον παραλογισμό του πράγματος. Τζόρτζ. Καταρχήν, πρέπει να πούμε ότι για να έχεις να διατηρήσει ένας άνθρωπος μία ποδοσφαιρική ομάδα σε ένα αεραστεχνικό πρωτάθλημα, θα πρέπει να ξοδέψει πολλά πολλά περισσότερα, να βάλει από την τσέπη του δηλαδή, ναι, για να μπορέσει να συντηρήσει την ομάδα, η οποία να είναι αξιόμακη και να μπορέσει να κάνει μια νορμάλ πορεία. Η επιχορήγηση που δίνεται είναι απειροελάχιστη. Με βάση το Μητρό, το οποίο είναι υποχρεωμένες να κάνουν όλες οι ομάδες και όσοι έχουν τη δυνατότητα, εκτός από το οικονομικό σκέλος που είναι δυσβάστακτο, υπάρχει και όλη αυτή η χαρτούρα, να το πω πολύ απλά, στην οποία ο κάθε πρόεδρος μιας αεραστεχνικής ομάδος θα πρέπει να ακολουθήσει κάποιες διαδικασίες. Για παράδειγμα, εδώ έχουμε στοιχεία και θα τα παρουσιάσουμε. Πήραμε την άδεια από τον πρόεδρο του Μεγάλου Αλεξάνδρου Νέου Μιλοτόπου, είναι στην πρώτη κατηγορία ψηπέλας, τον κύριο Χρήστο Καραογλανίδη. Το παράδειγμά μας, λοιπόν. Το παράδειγμά μας και λέμε, για να βγει δελτίο ενός ποδοσφαιριστή, απαιτείται για ένα χρόνο το ποσό των 100 ευρώ. Για ένα χρόνο. Συνήθως επιλέγεται η διαδικασία των 5 ετών, άρα 22 ποδοσφαιριστές που έχει, πρέπει να έχει μια ομάδα. Για κάθε ένα ποδοσφαιριστή είναι 25 ευρώ το δελτίο για 5 ετία, συν 10 ευρώ ο γιατρός, 35 ευρώ για κάθε ποδοσφαιριστή. 35 ευρώ για τους 20, επί 22 ποδοσφαιριστές. Πρέπει να δοθεί ένα ποσό των 250 ευρώ για το Μητρό. Να δοθούν χρήματα για τους λογιστές. Πολύ σημαντικό. Στην εφορία, εδώ για τη διαιτησία, πληρώνει ο άνθρωπος από 2-2-200 το χρόνο για να έρθουν οι διαιτές να σφυρίξουν παιχνίδια στην έδρα του. Για τον ηματισμό, φόρμες, ρούχα, τουλάχιστον 20 ποδοσφαιρικές μπάλες, απαιτείται το ποσό των 3.500 ευρώ για αυτούς τους 22 ποδοσφαιριστές. Ο προπονητής αμείβεται χοντρικά με 350-300 ευρώ, πλάς 50 ευρώ που αντιστοιχούν στην εφορία, στο ΕΦΚΑ. Άρα, μίνιμουμ ένα ποσό της τάξης των 400 ευρώ με το ΕΦΚΑ για τον προπονητή. Αυτό το ποσό των 350 ευρώ είναι το μήνα, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Μπράβο. Λοιπόν, υπάρχει μια συμφωνία λοιπόν για τους 8 μήνες συνεργασίας. Είναι 8 επί 400, 3200. 3, 8, 24, 2, 400. 100 ευρώ για την άδεια που δίνει η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων. Επίσης, 250 ευρώ το χρόνο για το βάψιμο των γραμμών του γηπέδου. 250 ευρώ το χρόνο. 1400 ευρώ να αμείβεται ο καλοπληρωμένος ποδοσφαιριστής, ο πρωτοκλασσάτος, ο Μπούζος για παράδειγμα. 1200 ευρώ ο δεύτερος τη τάξη ποδοσφαιριστής. Και άλλα 2.500 ευρώ που απαιτούνται για τα μικροποσά στους υπόλοιπους που είναι νεότεροι ποδοσφαιριστές. 250 ευρώ για φυσιοθεραπευτές τον χρόνο. 500 ευρώ για την γυναίκα που πλένει τα ρούχα. Και 3 τραπεζώματα ή 4 τραπεζώματα να κάνει ο πρόεδρος στους παίκτες. Επί 250 ευρώ το τραπέζι είναι γύρω στα 700, από 750 έως 1000. Άρα λοιπόν στο σύνολο είναι κοντά στις 17.000 ευρώ. Πόσα παίρνει επιχορήγηση? Παίζουμε σε ένα ποσό. Πόσο παίρνει επιχορήγηση? 1500. 1000 ευρώ. Πέρσι ήταν 1700. Σουδεύει 17 να πάρει 1000. Πέρσι ήταν 1700. Πολύ λιγότερα. Πολύ λιγότερα από αυτά που δίνει. Φέτος παίρνει 1000. Ξοδεύει 17.000. Ποιο άνθρωπο. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος πρέπει να έχει πολύ μεγάλη τρέλα για το ποδόσφαιρο για να βάζει όλα αυτά τα χρήματα, και δεν είναι ο μόνος φυσικά, υπάρχουν και άλλες 38-39 ομάδες στη συγκεκριμένη κατηγορία και άλλες τόσες σε κάθε κατηγορία Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων αντίστοιχα. Άρα εδώ χρειάζεται μια διαφορετική προσέγγιση από την πολιτεία για το θέμα. Ευχαριστούμε. Δεν υπάρχει πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό που μας έδωσε ο Γιώργος ο Καστάνης, και εδώ Αυγενάκης, ο οποίος έκανε υποχρεωτικά προπονητές με αμοιβή και φόρο. Λοιπόν, προχωράμε.
Δεν το κρύβω, δεχθήκαμε πολλά τηλεφωνήματα από οργισμένους γονείς. Οργισμένοι γονείς οι οποίοι τους πνίγει αγωνία καθώς τα παιδιά τους συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Και είχαμε το μάθημα της φυσικής όπου πήραν γονείς εδώ στο Μετρόπολης και είπαν είναι εξοργιστικό, είμαστε θυμωμένοι, τα θέματα ήταν πολύ δύσκολα, δεν ήταν βατά, μέσα στον καύσωνα υπήρχε μεγάλος όγκος δουλειάς, δεν ήταν επαρκής ο χρόνος. Ζητάω τη συνδρομή του φίλου μου του Πέτρου του Πετρίδη από το φροντιστήριο Μέθοδος στο Ρεόκαστρο για να δούμε πού βρίσκεται η αλήθεια και πού το ψέμα, αλλά υπάρχει και ανακοίνωση της Ομοσπονδίας των Φροντιστών. Καλησπέρα κύριε Πετρίδη. Καλησπέρα Γιώργο και σε εσένα και στους ακροατές. Αλήθεια ή ψέματα τώρα όλα αυτά, δικαίως φωνάζει ο κόσμος? Εννοείται ότι δικαίως φωνάζει ο κόσμος. Καταρχάς Γιώργο θέλω να σου πω ότι αυτή η ατάκα που ακούμε πάρα πολύ συχνά ότι τα θέματα είναι για πολύ καλά προετοιμασμένους μαθητές, ναι, πλέον για το μάθημα της φυσικής έχει μετατραπεί και έχει γίνει ότι τα θέματα της φυσικής ήταν πολύ καλά για τους πολύ καλά προετοιμασμένους φυσικούς. Τι λέτε φίλε? Όχι για τους προετοιμασμένους. Τι λέτε σοβαρά το λες τώρα? Είναι αλήθεια Γιώργο. Γελάμε αλλά τα παιδιά κλαίγανε. Και επίσης ακούω διάφορες προτάσεις που λένε ότι οι μαθητές που θα περάσουν το 16 καλό είναι να πάνε απευθείας στο Χάρβαρ. Τι λένε φίλε? Αντιλαμβάνεσαι γιατί μιλάμε έτσι. Ναι. Και γιατί το κάνανε αυτό? Και απορούμε όλοι ποια η λογική αυτών των ανθρώπων που επέλεξαν να βάλουν αυτά τα θέματα και να εξισώσουν τους μαθητές που δούλεψαν με τους μαθητές που δεν δούλεψαν. Γιατί οι μαθητές που δούλεψαν και αυτοί δεν μπορούν να πιάσουν έναν αξιόλογο βαθμό και να ξεχωρίσουν από αυτούς που δεν δούλεψαν. Και γι' αυτό αυτούς τους μαθητές που δούλεψαν τους καίει το δίκιο και φωνάζουν και με το δίκιο τους. Πω, τι ωραία που τα είπες Πέτρο, τα είπες πάρα πολύ ωραία. Μου άρεσε αυτό που είπες ότι ήταν καλύτερα για, είναι θέματα για καλά προετοιμασμένους φυσικούς και όχι για μαθητές αυτά εδώ. Ναι, ναι, και σε συνθήκες καύσωνα, γιατί όταν υπάρχει αυτός ο καύσωνας πρέπει να το λάβεις υπόψη σου. Εννοείται Γιώργο, να σου πω μόνο ότι τα θέματα ήταν 7 σελίδες, ήταν για να διαβάσεις τα θέματα. Διάβαζες και ξεχνούσες τι έχεις διαβάσει. Δηλαδή, τι μπορείς να καλείς τα παιδιά να γράψουν και δεν υπάρχει κανένας λόγος να το κάνεις αυτό. Μπορείς να βάλεις 2-3 δύσκολα ερωτηματάκια, να ξεχωρίσεις, να είναι διαβαθμισμένα και να ξεχωρίσει ο πολύ διαβασμένος από το μέτριο, από τον αδύναμο και έτσι ο καθένας να πάρει αυτό που του αξίζει. Με τέτοιου είδους θέματα δυστυχώς τα παιδιά δεν παίρνουν αυτό που τους αξίζει. Και αυτοί που ορίονται και φωνάζουν προφανώς είναι αυτοί που δούλεψαν. Μάλιστα. Γιατί νιώθουν ότι δεν έχουν πάρει αυτό που άξιζαν. Μάλιστα. Λοιπόν, Πέτρο μου, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Πέτρο Πετρίδη από το φροντιστήριο Μέθοδο στο Ωραιόκαστρο. Συμμερίζομαι απόλυτα και την αγωνία των γονιών, αλλά και αυτή την έκρηξη θυμού για τα θέματα ακούσα τη φυσική που ήταν, δεν ξέρω, μάλλον ήταν για φυσικού του Χάρβαρτ και όχι για μαθητέ Λυκείου. Προχωράμε. Πάμε γρήγορα σε Παναγιώτη Μανή που είναι στη γραμμή. Ετοιμαστείτε, ετοιμαστείτε. Έρχονται πασαλάκια στο κέντρο της πόλης. Πρέπει να έχετε το μηχανάκι του Στράντζαλη για να ελύσεστε και όχι αυτοκίνητο. Παναγιώτη, καλησπέρα. Ένα λεπτό φιλαράκι. Πώς το πες? Ένα λεπτό φιλαράκι, να το αφήσω εδώ, κατεβαίνω λίγο, παίρνω κάτι και γυρνώ το παίρνω. Ο χαρακτηριστικός αυτή Έλληνας. Αυτή είναι η δημοφιλέστερη ατάκα όταν λες τον άλλο που πάρκαρες φίλε. Ναι, πάμε να παρκάρω, λέει, έρχεται ο αστυνομικός, λέει μισό, ένα λεπτάκι δώσε μου, πετυχαίμαι κάπου τώρα, ένα λεπτό. Ένα λεπτό θα τα αφήσω. Θα πάρω λίγο. Θα πάρω την κόρη μου, θα πάρω το θείο μου, θα πάρω τη μάνα μου. Ένα πακέτο σιγάρα, ένα λεπτό. Ναι, ναι. Ναι. Λοιπόν, έρχονται πασαλάκια φαίνεται. Ναι. Ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό πότε θα μπουν. Ναι. Αλλά θα μπουν. Είναι αποφάσεις της διοίκησης του Δήμου. Ναι. Και θα τοποθετηθούν καταρχάς σε τρεις δρόμους. Ερμού, Μητροπόλεως, Λεωφόρο Στρατού. Πω, πω. Οπότε θα μπουν στους δρόμους εκεί, δεν θα μπορεί να παρκάρει τίποτα κάποιος, ναι. Ακριβώς, θα υπάρχει πρόβλημα. Εκτός από πασαλάκια ξεκινάνε και ασφαλτοστρώσεις. Και μάλιστα στην Εγνατία οδό. Και πότε τώρα, το Σαββατοκύριακο, έχει βγει ήδη ανακοίνωση. Ναι. Λοιπόν, από τη διασταύρωση με οδό Αγγελάκη και Εθνική Αμήνη έως Καφταντζόγλου. Η Εγνατία
και η Καραμαλή, δηλαδή η προέκτασή της, από τη συνέχεια της Καφτατζόγλου έως και Λαμπράκη. Μάλιστα. Σάββατο η κυκλοφορία θα γίνεται, μια λωρίδα θα υπάρχει και την Κυριακή η άλλη λωρίδα. Οπότε την Σάββατο και Κυριακή από το Συντριβάνι έως και τη Λαμπράκη έχουμε ασφαλτόστρωση. Κλείνει μια πλευρά της, μια λωρίδα από την Εγνατία Οδό και την Κυριακή η επόμενη. Μάλιστα. Και το επόμενο διάστημα, χωρίς ακόμα να έχει οριοθετηθεί πότε, θα ασφαλτοστρωθεί και η Εγνατία από το Συντριβάνι μέχρι το Βαρδάρι. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ Παναγιώτη, τον Παναγιώτη Μανή. Πάμε γρήγορα στο Γκάλοπ. Τάνια Μοσκοπούλου εδώ με κλειστό το air condition. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους ακροατές της Μετρόπολης. Το σημερινό μας Γκάλοπ αφορά τον Ηρακλή και όλα όσα είδαμε χθες να συμβαίνουν με τον κύριο Μονοβασιώτη. Και ουσιαστικά ρωτήσαμε τον κόσμο αν θεωρεί πως θα μπορέσει να ξανακάνει μεγάλο τον Ηρακλή, να τον αναγεννήσει, να τον αναστήσει όπως γράφτηκε σε πολλά ρεπορτάζ. Και τώρα ο κόσμος είναι πολύ διχασμένος σχετικά με αυτό το ερώτημα. Σοβαρά. Ναι. Και εγώ δεν το περίμενα. Περίμενα ένα μεγαλύτερο ποσοστό θετικό. Ωστόσο, ναι, το 55% ναι, λέει πως όχι, δεν θα καταφέρει να κάνει κάτι ακόμη και η αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Τι λες. Υπάρχει ένα 45% που λέει ναι, ότι θα αλλάξουν τα πράγματα, θα έρθουν καλύτερες μέρες για τον Ηρακλή. Ωστόσο, είναι πολύ μοιρασμένο. 55-45. Και το 55 γίνεται προς την αρνητική πλευρά. Λοιπόν, για να δούμε. Ευχαριστώ πολύ την Τάνια Μοσκοπούλου. Γρήγορα, Μέτρομπετ και Μιχάλης Βραζιλιάνος στο ραντεβού σας με το Ταμείο. Και τώρα είναι ώρα για Μέτρομπετ με τον Μιχάλη Βραζιλιάνο. Μισελ, καλησπέρα, την αγάπη μου, σ' ακούμε. Καλησπέρα Γιώργο, εδώ από τη συνεφιασμένη Θέρμη. Περιμένουμε αύριο να αρχίσει το Euro, δυστυχώς η εθνική μας δεν θα είναι εκεί. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, το αντέχουμε και αυτό. Μία διάδα με ρίσκο σήμερα ραδιοφωνικά από τη Βραζιλία και την Αργεντινή μου. Ναι. Στις 2 ώρα το πρωί Ιντερνασιονάλ Σαν Πάολο ισοπαλία. Και από την Αργεντινή 3 και 4 το πρωί Λανούς Ράσινγκ επίσης ισοπαλία. Έχουμε καλά παιχνίδια πάντως σήμερα από τις 9 και μετέπειτα και από την Ευρώπη και από την Λατινική Αμερική. Να μπει λίγο κόσμος να ρίξει μια μετά στο Μέτρομπετ, στο metrosport.gr. Θα έχει τα πάντα. Την αγάπη μου Γιώργο, καλό κλείσιμο εκπομπής. Ευχαριστώ πάρα πολύ Μέτρομπετ και Μιχάλη Βραζιλιάνο. Ήταν το Μέτρομπετ με το Μιχάλη Βραζιλιάνο. Λοιπόν, φινάλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τηλεφωνήματα, μηνύματα, ακρόαση, συμμετοχή. Δεν φεύγετε. Η κυρία Μαρίνα Μπίκου είναι εδώ για τους τίτλους πολιτικού δελτίου ειδήσεων. Αμέσως μετά, Κόκκινος Ραπτόπουλος στις 4, όλο το update της ενημέρωσης με Βασίλη Βλαχόπουλο και Κώστα Πετορτό. Φίλες και φίλοι, από τον Γιώργο Μπούζο που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε ένα καλό μεσημέρι. Γεια σας.